Γεια σας. Το Αρχείο Πολιτισμού σήμερα, σε μια συνέντευξη που έπρεπε να γίνει, ίσως να έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό, αλλά προσπαθούσαμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς είναι αυτό το φαινόμενο, διότι περί κοινωνικού φαινομένου πρόκειται. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα θα μιλήσουμε με έναν καθήλυνα αρμόδιο, με έναν γιατρό, με έναν καρδιολόγο, για το θέμα που όλους μας αφορά και έχει μπει στη ζωή μας και την έχει επηρεάσει, αρνητικά θα έλεγα, το θέμα του φωνικού ιού, εντός εισαγωγικών, του COVID-19. Μαζί μου είναι ο γιατρός, ο καρδιολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Αρβανίτης. Γιατρέ, γεια σου. Καλησπέρα. Έπρεπε να είχαμε κάνει την κουβέντα αυτή πολύ πιο νωρίς, αλλά θα ρω ότι τώρα είναι και πιο όρημα τα πράγματα για να τα δούμε και πιο χωρίς πολλά νεύρα, με την έννοια ότι έχουμε καταλάβει πλέον τι γίνεται. Και ξέρουμε ότι το παιχνίδι δεν παίζεται εκεί πέρα που αρχικώς νομίζαμε ότι πήγε να παιχτεί. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με έναν φωνικό ιό, είπα στην αρχή και είπα μετά εντός εισαγωγικών. Μου ξέφυγε τη ρήμη του λόγου. Έκανα λάθος ή η γλώτα που προτρέχει λέει την αλήθεια? Κοιτάξτε, δυνητικά ο κάθε ιός θα μπορούσε να είναι φωνικός αν βρει το κατάλληλο έδαφος. Δηλαδή, αν βρει έναν άνθρωπο πολύ εξασθενημένο και καταφέρει να τον καταβάλει. Αν είναι εξασθενημένος από διάφορα νοσήματα βαριά και είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση στο νοσοποιητικό του, μπορεί να τον καταβάλει ο κάθε ιός. Οποιοδήποτε ιός. Και ο ιός του κοινού κρυολογήματος και ο ιός της γρίπης. Μα κάθε χρόνο δεν θρηνούμε χιλιάδες θύματα από τη γρίπη. Όλα αυτά τα χρόνια το ξέραμε και το θεωρούσε κανείς απόλυτα φυσικό. Να λέει ο παππούς ήταν 90 χρονών, είχε και ένα σωρό ασθένειες, έπαθε και μία γρίπη, τον χάσαμε. Δεν τρομοκρατείται όλη η κοινωνία από αυτό. Σε άτομα λοιπόν τα οποία ήταν είτε υπέργυρα, είτε είχαν σοβαρά νοσήματα. Για παράδειγμα, κάποιος είναι καρκινοπαθής σε τελικά στάδια, έχει γεμίσει μεταστάσεις, κάνει χημειοθεραπείες. Αυτός είναι ευάλωτος από κάθε ιό. Μπορεί να φύγει από οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε αφορμή, όχι μόνο ιό. Τέτοια πράγματα λοιπόν συνέβαιναν πάντοτε και δεν έβλεπες ποτέ πανικόβλητη την κοινωνία να κυκλοφορεί στα πεζοδρόμια με μπλε γάντια και με φήμωτρα. Τα οποία... Γι' αυτό μίλησα για φαινόμενο. Ναι. Αυτό το πράγμα δηλαδή δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν για άλλα πολύ πιο σοβαρά νοσήματα. Όταν λες πολύ πιο σοβαρά νοσήματα στο παρελθόν. Με πολύ μεγαλύτερη θνητότητα. Ακριβώς λοιπόν. Αυτή η θνητότητα αυτού του ιού που μας ταλανίζει τόσο καιρό τώρα στα ειδησιογραφικά δελτία και στις ειδήσεις. Εκεί μας ταλανίζει περισσότερο. Είναι τόσο μεγάλη και άξια λόγου να τη συζητάμε. Σήμερα είναι εντελώς ανάξια λόγου, αλλά ακόμη και αν πάμε στο πρώτο, το αρχικό στέλεχος που πρωτογνωρίσαμε, ας το πούμε στέλεχος της Γιουχάν για να στεννοούμαστε. Δεν ήταν της Γιουχάν, αλλά στο ονομάσουμε έτσι. Το πρώτο αρχικό και το πιο βάρβαρο, το πιο άγριο στέλεχος και το οποίο ευνηδίασε τον ανθρώπινο πληθυσμό γιατί τον βρήκε χωρίς καμία ανοσία, ούτε φυσική ούτε τεχνητή. Και προξένησε τη μέγιστη ζημιά που θα μπορούσε ποτέ να προξενήσει. Σε ένα σωρό μελέτες από πολλά έθνη, αφού συμψηφιστούν, βλέπουμε ότι ούτε και εκείνος κατάφερε να ξεπεράσει το 0,2%. Μιλάμε λοιπόν για μια θνητότητα ενός ιού που στην κορυφαία του εκδήλωση ήταν κάτω από το 0,5% σε γενικές γραμμές. Πολύ πιο κάτω από το 0,5%. Γύρω στο 0,25% ήταν στην πιο άγρια μορφή του. Ωραία. Εσύ τώρα ως γιατρός θυμάσαι στην ιστορία σου, στην καριέρα σου, αυτά που έχεις διδαχτεί, σε αυτά που σας λέγανε στο πανεπιστήμιο, γιατί κάτι τέτοια νούμερα και κάτι τέτοιες πανδημίες, μόνο ιστορικά τις ξέρουμε, κάτι πανούκλες και κάτι χολέρες, έτσι. Να σας λέγανε ότι με τι ποσοστό θνητότητας πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα ή ποιο είναι ένα νορμάλ ποσοστό θνητότητας, ρε παιδί μου, για να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ένα στάνταρ ποσοστό, αλλά το συγκεκριμένο, ένα χαμηλό δεκαδικό ψηφίο, δεν θεωρείται ποτέ σημάδι για πανικό σε όλη την κοινωνία. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υπήρχε λόγος που εσπάρει ο πανικός. Προφανώς. Προφανώς. Πες μου κάτι τώρα, είσαι καρδιολόγος και βλέπεις τις καρδούλες. Έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό ότι αυτός ο ιός αγαπάει τις καρδούλες και τις ταλαιπωρεί, τις ταλανίζει. Είναι έτσι? Κυρίως ταλαιπωρεί το αναπνευστικό σύστημα. Στον πιο πολύ κόσμο Δεν ξέρω, θέλετε να πούμε για τον αρχικό στέλεχος ή για το τωρινό? Όλα πες. Το τωρινό σήμερα έχει καταντήσει ένα απλό συνάχη, μιας-δύο ημερών. Ταλαιπωρεί το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, όπως κάθε συνάχη, έτσι, τη μύτη και το φάριγγα. Έχει κανείς λίγο πονόλαιμο, μπορεί την δεύτερη μέρα να έχει μερικά δέκατα, 37 και 4, 37 και 6 και 7 και την μεθεπόμενη μέρα είναι μια χαρά. Αυτός είναι ο κανόνας, στο 99 και παραπάνω της 100 των περιπτώσεων. Χωρίς να έχει πάρει κάτι. Όπως κάνουμε σε κάθε συνάχη. Σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, κάτω από 1% όσων κολλήσουν, μπορεί να το περάσουν πιο βαριά σαν μια γρήπη, ας πούμε. 3 μέρες, 4 μέρες ίσως ταλαιπωρία, πυρετό και κακουχία. Στην καρδιά? Στην καρδιά σπάνια θα την ακουμπήσει ένας ιός του ανώτερου αναπνευστικού. Την ακουμπάνε κυρίως οι ιοί που έχουν την δυνατότητα να εξαπλωθούν σε όλο τον οργανισμό. Δηλαδή να πάνε και στο κατώτερο αναπνευστικό, στους πνεύμονες, να μας κάνουν ενδεχομένως βροχίτιδες, πνευμονίες, βροχοπνευμονίες που είναι βαρύτατες καταστάσεις. Αυτό όμως είναι εξαιρετικά σπάνιο με ιούς του ανώτερου αναπνευστικού. Πολύ δε πιο σπάνιο να πιάσουν μυοκάρδιο. Ωραία. Άρα λοιπόν, όπως μου τα λες, δεν με ανησυχεί κάτι το ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή και δεν θα με ανησυχούσε και κάτι από τα προηγούμενα στελέχη εάν φρόντιζα την υγεία μου, εάν φρόντιζα να είμαι γυμνασμένος, εάν έπαιρνα καθαρό αέρα, εάν έτρωγα και έπινα καλά, εάν κοιμόμουν καλά και αν αερίζονταν τα δωμάτια κανονικά κλπ. Θα τον έλεγα έναν ακόμη αναπνευστικό ιό από τους τόσους που γνωρίζουμε. Μάλιστα. Θα μπορούσε να γίνει κάτι, τώρα μου πεις με τα αν και τα θα δεν γράφονται ιστορίες, αλλά όταν γίνεται γνωστό αυτό το θέμα, θα μπορούσε καταρχήν για ένα διάστημα να ενημερωθεί ο κόσμος, να κάνει 1, 2, 3, 5 βηματάκια προληπτικά, να ανεβάσει το νοσοποιητικό του, να μάθει τι να τρώει, πώς να τρώει, γιατί να το τρώει, να ασκείται κλπ. Πριν φτάσουμε στο επίπεδο της τρομοκρατίας. Θα τρομοκρατηθεί η κοινωνία δηλαδή. Ασφαλώς θα μπορούσε με μια καμπάνια η οποία θα είχε συντονιστεί από το Υπουργείο Υγείας ή από ιατρικούς φορείς κατά τόπους, να ενημερωθεί ο κόσμος ότι έχουμε ένα νέο αναπνευστικό ιό, έχει και αυτός τα προβλήματά του όπως έχουν και οι υπόλοιποι, σε εξασθενημένα άτομα θα φερθεί πιο σκληρά, ενώ σε υγιείς δεν θα μπορέσει να τους κάνει αξιόλογα προβλήματα, ιδιαίτερα σε νέα άτομα, γιατί ξέρετε, ιδίως τα μικρά παιδιά και οι νέοι άνθρωποι έχουν ήδη διασταυρούμενη ανοσία σε αυτόν τον ιό. Γιατί αυτός δεν είναι ο πρώτος κορονοϊός της ιστορίας, είναι η 7η οικογένεια κορονοϊών που γνωρίσαμε. Ξέραμε άλλες 6 οικογένειες. Όποιος έχει περάσει κάποιες από τις προηγούμενες έχει διασταυρούμενη ανοσία και με αυτόν. Τα παιδάκια τα οποία, ας πούμε. Τι σημαίνει διασταυρούμενη ανοσία για τον κόσμο που μας ακούει? Όταν έχεις νοσήσει από ένα είδος κορονοϊού, έχεις ένα υψηλό βαθμό, αν και όχι 100%, ανοσία και μετά υπόλοιπα είδη. Μάλιστα. Δηλαδή, επειδή προσομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με αυτούς που πέρασες. Έχει αναπτύξει ο οργανισμός. Ναι, έχει αναπτύξει. Ναι, είναι παραπλήσιο, οπότε μπορεί να μην έχεις 100% ανοσία όπως έχεις στο ίδιο στέλεχος που πέρασες, αλλά έχεις 80% ανοσία, 70%. Δηλαδή, όσο πιο πολύ μοιάζει αυτός ο κορονοϊός με τους άλλους κορονοϊούς που έχεις περάσει, τόσο πιο κοντά στο 100% είσαι. Για τον ίδιο που πέρασες, έχεις 100% ανοσία. Γιατί έχουν τα μικρά παιδιά και οι νέοι μια τέτοια ανοσία? Γιατί όταν στέλνουμε ένα παιδάκι, ας πούμε, 3 ετών στον παιδικό σταθμό και βλέπουμε ότι κάθε εβδομάδα η μητούλα του τρέχει σχεδόν και οι μαμάδες τα λένε κρυολογήματα, αυτά κορονοϊοί είναι τα περισσότερα. Έτσι λοιπόν, την πρώτη χρονιά μπορεί να νοσήσει 4-5 φορές από κρυολόγημα εντός εισαγωγικών το παιδάκι. Από κορονοϊό δηλαδή. Ναι, τη δεύτερη χρονιά 2 φορές, την τρίτη στο νηπιαγωγείο ή στην πρώτη δημοτικού 1 φορά και μετά πιο αραιά. Δηλαδή αποκτά σιγά σιγά επαφή με διάφορους κορονοϊούς και αποκτά ανοσία. Εμείς ανταυτόν όμως προσπαθούσαμε να πετύχουμε την ανοσία της αγέλης. Τελικά από όλη την ιστορία εγώ είδα μόνο την αγέλη, δεν είδα την ανοσία. Δεν επιτυχάνεται ανοσία της αγέλης με αυτού του τύπου τους ιούς. Δηλαδή, και μακάρι να βλέπαμε αγέλη, δεν είδαμε αγέλη. Ο αγέλη, όταν λέω αγέλη, όταν κάποιος βαράει το ντέφι και 45 άτομα χορεύουν γύρω-γύρω, αγέλη. Κάπως έτσι. Αγέλη είναι πολύ τιμητικός όρος, δεν ξέρω αν το αξίζουμε. Ποια ζώα σχηματίζουν αγέλες? Η αγελάδα βασικά. Όχι, από εκεί. Όχι. Αγέλες σχηματίζουν τα λιοντάρια, οι λύκοι. Τα δυνατά ζώα. Έτσι, τα ζώα τα οποία έχουν μια ευφυΐα και μια κοινωνική δομή. Κάτι άλλα, όπως τα γιδοπρόβατα, σχηματίζουν κοπάδια. Λοιπόν, εμείς τι είδαμε, αγέλη ή κοπάδι? Ναι, εγώ πήγα να κάνω λογοπαίγνιο, να μου το κάνεις πιο σωστικό, εντάξει. Δηλαδή, λες ότι έτσι όπως πηγαίναμε τη βάρκα, όπως την πήγαμε τη βάρκα, δεν πρόκειται να βλέπαμε ποτέ την ανοσία της αγέλης για την οποία μας μιλούσαν επιστήμονες στα παράθυρα. Ουδέποτε. Ουδέποτε. Μάλιστα. Είναι ένας ιός ο οποίος μεταλλάσσεται πάρα πολύ γρήγορα, όπως και όλοι της οικογένειάς του. Και κατά συνέπεια δεν τον προλαβαίνεις. Είναι πάντοτε ένα βήμα μπροστά από σένα. Όσο γρήγορα και αν μπορούσες να επικαιροποιήσεις τα εμβόλια, αν είχες εμβόλια, πάλι δεν θα τον προλάβαινες. Πάλι θα τρέχει ένα βήμα μπροστά από σένα. Όπως κάνουμε, ας πούμε, με τη γρίπη, που κάθε χρόνο κάνουμε ένα νέο εμβόλιο, το οποίο βασίζεται όμως στο περσινό στέλεχος. Και κάθε χρόνο αυτός έχει ήδη μεταλλαχθεί λιγάκι. Οπότε δεν έχει ποτέ 100% ανοσία το εμβόλιο της γρίπης. Δεν μπορείς ποτέ να πεις ότι θα φτιάξω ανοσία αγέλη στη γρίπη. Έτσι δεν μπορείς και με τους κορονοϊούς. Ωραία. Πριν σε πάω λοιπόν στα εμβόλια, γιατί το ανέφερες στο θέμα, λίγο ακόμα θέλω να σταθώ στις προεμβολιακές εποχές. Θα μπορούσε να γίνει, είπαμε αυτό, το τι να συστήσει στον κόσμο να κάνει ως πρακτική. Θυμάμαι ο Παλαμίδης, ο μέγας γιατρός, ας πούμε, της αρχαιότητας, όταν έπεσε πανδημία πραγματική στο στρατόπεδο των Αχαιών, τους έβγαλε όλους πάνω στις βάρκες και κάνανε κουπί και ανοιχτήκαν στο πέλαγος και κάνανε ασκήσεις και στο ανοιχτή θάλασσα και κάνανε κουπί. Εμείς αντίθετα φύγαμε από τις θάλασσες, είπαμε μην πάτε έξω, μην βγαίνετε έξω, μην μείνετε μέσα, ούτε καν στα πάρκα, κλειδωθείτε. Και ήταν 6 άτομα μέσα στο σπίτι και ένας. Το κόλπο του Παλαμίδη δούλεψε, γιατί τους ανάγκασε να κάνουν πολύ βαθιές αναπνευστικές κινήσεις, γιατί ένας ο οποίος κοπηλατεί παίρνει πάρα πολύ βαθιές αναπνευστικές κινήσεις και ανανεώνεται συνεχώς όλος ο αέρας μέσα στο αναπνευστικό του σύστημα. Και δεύτερον, γιατί απέφυγαν το συγχρονισμό μέσα στο στρατόπεδο. Όταν ανοιχτεί στο πέλαγος και είναι όπως τα πλοία εκείνης της εποχής ανοιχτά και 40 άτομα μέσα και κάνουν κοπηλασία, έχεις αποφύγει το βασικότερο που είναι ο συγχρονισμός σε όλες τις επιδημίες. Και με τις βαθιές αναπνευστικές κινήσεις, την ανανέωση και το φρεσκάρισμα του αέρα συνεχώς. Ναι, αλλά δεν μας είπε κανείς πηγαίνετε σε μια παραλία μόνοι σας, να έχει ο άλλος στα 5-10 μέτρα και να κάνεις ασκήσεις αναπνοής. Δεν μας το είπε κανείς αυτό το πράγμα. Αλλά το προσπερνώ. Μας είπαν το ανάποδο, να κλειστούμε μέσα. Ναι. Πράγμα το οποίο επιδίνωσε την κατάσταση. Γιατί, αν θυμάστε, μάλιστα στη δεύτερη καραντίνα που κράτησε περίπου 6 μήνες, ξεκίνησε αρχές Νοεμβρίου του 20. Και τότε είχαμε περίπου 800 εντός αγωγικών κρούσματα ημερησίως και είχαμε την κυβερνητική εξαγγελία ότι δεν θα ξανανοίξουμε αν δεν πέσουν στα 200. Και ανοίξαμε το Μάιο του 2021 με 3.500-4.000 την ημέρα, πάλι εντός αγωγικών κρούσματα. Άρα λοιπόν μέσα στην καραντίνα φούντασε ο κορονοϊός. Ναι, θέλω να πω λοιπόν ότι κάναμε ανάποδα πράγματα. Ακριβώς. Και η κλεισούρα τον ευνοεί. Στρατευτήκανε σε αυτό ηθοποιοί, ναι, τραγουδιστές, επώνυμοι άνθρωποι που παρακινούν κόσμο, έχουν κόσμο από πίσω τους, τους ακολουθεί κόσμος, δηλαδή αυτό που λέμε σήμερα στα social, αντί να στρατευτούν σε αυτό οι καθήλυνα αρμόδιοι ιατροί. Γιατί είδαμε να λέγονται πράγματα από πολλούς και διάφορους και αντικρουόμενα πράγματα. Άλλα να λέει ο ένας τη μια μέρα και άλλα να λέει ο άλλος την άλλη μέρα, λες και ήταν διαφορετικές επιστήμες, λες και δεν ήταν οι ίδιοι στο ίδιο γραφείο που συσκέπτονταν μια μέρα πριν. Το προσπερνώ. Ακούσατε, θυμάστε, ας πούμε, ναι, η μάσκα κάνει καλό, όχι, η μάσκα δεν κάνει καλό. Το πρώτο χοντρό που θυμάμαι εγώ που γέλαγε κάθε επικραμμένος, ότι τους προσμετρούσαμε αυτούς που πέθαναν από εγκεφαλικό στους ανθρώπους που πέθαναν από κορονοϊό. Το δεύτερο που γέλαγε κάθε επικραμμένος, έτσι. Αλλά τα προσπερνάω αυτά γιατί είναι και επικοινωνιακά ή αν θέλεις είναι λαϊκά ή λαϊκίστικα. Αλλά θέλω να μείνω στα κλασικά. Είναι όμως γεγονότα, είναι παραποιημένες στατιστικές. Είναι παραποιημένες στατιστικές και επειδή έχεις ασχοληθεί πολύ με τις στατιστικές και μπράβο σου και γι' αυτό είμαι εδώ. Θέλω να μου δώσεις νούμερα, θέλω να μου δώσεις αριθμούς. Θέλω να μου δώσεις αριθμούς, γιατί νομίζω ότι η στατιστική σε αυτές τις περιπτώσεις, όχι πάντα, σε αυτές τις περιπτώσεις έχει πολλά να μας πει. Κοιτάξτε, ας πάρουμε τον πρώτο χρόνο που ήρθε ο ιός στην Ελλάδα, περίπου το Μάρτιο του 20 και βρήκε ένα πληθυσμό εντελώς παρθένο από ανοσία. Ούτε φυσική ανοσία στο συγκεκριμένο γιατί δεν είχε ξαναεμφανιστεί, ούτε τεχνητή γιατί δεν υπήρχαν εμβόλια σε αυτόν. Άρα, όταν ευνηδιάζει ένα πληθυσμό, ο ιός προξενεί τη μέγιστη δυνατή καταστροφή που θα μπορούσε ποτέ να προκαλέσει. Είναι οι πιο ιδανικές συνθήκες για αυτό να κάνει τη μέγιστη δυνατή ζημιά. Τι έκανε σε ένα 12μηνο. Ξεκινώντας από το Μάρτιο του 20 ως το Μάρτιο του 21, 12 μήνες, ένα έτος. Αλλά όχι πρωτοχρονιά με πρωτοχρονιά, Μάρτιο που ξεκίνησε με Μάρτιο. Αυτούς τους 12 μήνες η υπερβάλλουσα θνησιμότητα στην Ελλάδα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά ήταν μόλις 4.500 άτομα, 4.470 κάτι. Αυτά τα παραπάνω, αυτοί οι παραπάνω θάνατοι σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά δεν μπορούν να αποδοθούν και όλοι στον κορονοϊό, γιατί υποβοηθήθηκε και από την καραντίνα. Στις καραντίνες, τις παρατεταμένες, αυξάνει και η ολική νοσηρότητα και η ολική θνησιμότητα ενός πληθυσμού με πάρα πολλούς μηχανισμούς. Και αυτό είναι γνωστό στην ιατρική. Η καραντίνα είναι ένα μέτρο έκτακτης ανάγκης που το εφαρμόζεις όταν κάτι ξεφύγει από έλεγχο, το εφαρμόζεις για 2 εβδομάδες, 3 εβδομάδες και το λέει η λέξη. Παλιά για 40 μέρες ήταν, αυτό σημαίνει η καραντίνα. 2-3 εβδομάδες να το επαναφέρεις σε λογαριασμό και τη λύνεις. Δεν μπορείς να κρατάς καραντίνα μήνες και μήνες. Όπως, συγγνώμη, σε αυτή την καραντίνα αυτός που ήταν εσόκλειστος δεν πήγαινε και στο γιατρό του, δεν πήγαινε να ακολουθήσει και κάποιες θεραπείες που είχε ξεκινήσει. Αυτός είναι ένας μηχανισμός, δηλαδή η αναβολή κάποιων θεραπείων που ήταν απαραίτητες, γιατί φοβόταν ο κόσμος μην πάει στα νοσοκομεία, μην κολλήσει. Και τα νοσοκομεία είχαν μετατραπεί πάρα πολλά σε μονοθεματικά νοσοκομεία, μόνο για COVID και τίποτα άλλο. Είχαν αναβληθεί ένα σωρό επεμβάσεις, οι οποίες ήταν προγραμματισμένες και γινόντουσαν μόνο οι κατεπήγουσες. Έτσι λοιπόν, όταν επιβραδύνεις την αντιμετώπιση κάποιων νοσημάτων, τι κάνεις? Αυξάνεις την νοσηρότητα ενός πληθυσμού, θα πάει όταν θα είναι στο απροχώρητο και τότε θα έχει και αυξημένη θνησιμότητα αυτός ο πληθυσμός. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι η αργοπορημένη διάγνωση νέων παθήσεων. Κάθε μέρα ξεφυτρώνουν παθήσεις σε ανθρώπους. Αν λοιπόν κάποιος λέει πονάει λίγο η μέση μου, αλλά τι να πάω τώρα στο νοσοκομείο, μην κολλήσω και τίποτα, άστο. Προχωράει το θέμα, περνάει καιρός, πονάει παραπάνω. Όταν φτάσει στο απροχώρητο θα πάει και τότε θα διαπιστώσει πως δεν ήταν η μέση, ήταν ας πούμε ένας καρκίνος στο νεφρό. Και είναι πια πολύ αργά. Επομένως, αυξάνει και με αυτόν τον τρόπο. Την αργοπορημένη δηλαδή διάγνωση, άρα και αργοπορημένη αντιμετώπιση νέων παθήσεων. Ένας τρίτος τρόπος που η καραντίνα αυξάνει νοσηρότητα και θνησιμότητα είναι το ότι όταν κλείνεις μέσα τους ανθρώπους και δεν έρχονται μεταξύ τους σε επαφή, σε συγχρονισμό, δεν ανταλλάσσουν καθημερινά μικρόβια μεταξύ τους, το ανοσοποιητικό του σύστημα πάβει να είναι σε εγρήγορση και αρχίζει και γίνεται νοθρό, νοχελικό. Κοιμάται. Σχεδόν. Έτσι. Πέφτει, θα λέγαμε. Εξασθενεί. Χάνει δηλαδή ένα μέρος της ετοιμότητάς του όσον δεν γίνεται ανταλλαγή μικροβίων με άλλους, όπως κάνουμε κάθε μέρα σε όλες μας τις κοινωνικές συναλλαγές, στα καταστήματα που μπαίνουμε, στις χειραψίες, στα μέσα που μπαίνουμε. Όπως τώρα μιλάμε εμείς οι δύο και ανταλλάσσουμε ουσιαστικά μικρόβια και ιούς, έτσι. Και ο καθένας δηλαδή κρατάει σε εγρήγορση το νοσοποιητικό του σύστημα. Όταν αυτό το καταργήσεις και μετά βγάλεις τον κόσμο έξω, το νοσοποιητικό τους είναι πιο πεσμένο σε σχέση με όπως ήταν όταν μπήκαν στην καραντίνα. Ένας τέταρτος μηχανισμός είναι ότι με την πολλή κλεισούρα πέφτει η βιταμίνη D, που είναι πάρα πολύ απαραίτητη για το νοσοποιητικό μας σύστημα, εκτός από τους άλλους ρόλους που ήδη ξέραμε κλασικά, έτσι, για το ασβέστιο και το σκελετό κλπ. Και αφού εξασθενεί, είναι ένας άλλος λόγος να είναι πιο ευάλωτος σε όλα τα μικρόβια και ιούς και σε αυτό για το οποίο τον έκλεισες μέσα. Εγώ θα σου πω και έναν ακόμα κοινωνικό, όχι επιστημονικό όπως μου το λες εσύ, ιατρικό, αλλά επιστήμη είναι η κοινωνιολογία. Όταν τον έχεις τον άλλο μαντρωμένο μέσα στο σπίτι, αναγκαστικά θα κάτσεις να δει τηλεόραση. Τι άλλο θα κάνει, τι άλλο μέσο του μένει. Και όταν λοιπόν μέσα από την τηλεόραση τον βομβαρδίζεις και του λες τη μία μόνο άποψη και όχι την άλλη άποψη, γιατί εγώ μέμφω με τους δημοσιογράφους και το έχω πει δημόσια και πολλές φορές, διότι για πρώτη φορά στη ζωή μου είδα μονοθεματικά δελτία ειδήσεων. Υπήρχε ένα θέμα, δελτίο ειδήσεων, έτσι, βασικό, το τι σημαίνει σε όλο τον κόσμο για 24 ώρες. Με ένα θέμα και με μία άποψη. Ενώ ταυτόχρονα υπήρχαν επιστήμονες, υπήρχαν γιατροί, υπήρχαν συνέδρια, υπήρχαν δημοσιευμένες μελέτες που λέγανε κάτι άλλο. Που βασική αρχή στη δημοσιογραφία είναι να ακουστεί και η άλλη άποψη. Αυτό καταστρατηγήθηκε. Αυτό βέβαια τον ακούγεται μόνο η μία άποψη. Αν με ρωτήσεις στην πολιτιολογία, το λέμε φασισμό. Μόνο τότε, ή ολοκληρωτικό καθεστώς, μόνο τότε έχεις μία άποψη να ακούγεται. Αν λεγόμαστε δημοκρατία ή αν θέλουμε να λέμε ότι ζούμε σε δημοκρατικά καθεστώτα, θα πρέπει να ακούμε ισομερώς όλες τις απόψεις. Αυτό λέω εγώ. Έτσι, δεν ξέρω αν η δική σου άποψη είναι διαφορετική. Νόμιζα θα μου προσθέτατε και το μηχανισμό της κατάθλιψης. Γιατί η κλεισούρα προκαλεί κατάθλιψη. Σωστά, σε άτομα τα οποία ήδη πάσχουν από μελαγχολία την επιδεινώνει, σε άλλους που δεν πάσχουν αλλά ήταν κοντά, τους δίνει μια σπροξιά και γίνονται καταθλιπτικοί. Η κοινωνικότητα που έχουμε λοιπόν αύξηση και ενδοοικογενειακής βίας, ναι. Έχουμε και αύξηση αυτοκτονιών μέσα στις καραντίνες. Τα είδαμε αυτά και είναι μετρήσιμα αυτά, έτσι. Ακριβώς. Είναι μετρήσιμα αυτά, έχουμε στατιστικά. Με όλα αυτά μαζί, ο κορονοϊός επί 12 μήνες, έχοντας την υποβοήθηση και όλων αυτών, φτάσαμε στις 4.400 παραπάνω νεκρούς από το προηγούμενο 12μηνο. Αν πάμε τώρα ένα 12μηνο ακόμη, από το Μάρτιο του 2021, που ουσιαστικά ξεκίνησε ο μαζικός εμβολιασμός, ως το Μάρτιο του 2022, το επόμενο δηλαδή 12μηνο από το προηγούμενο που μιλούσαμε, ποια ήταν η μόνη διαφορά? Προσθέθηκε και το εμβόλιο στο παιχνίδι. Και τώρα σε σχέση με το προηγούμενο 12μηνο. 4.500 ας πούμε υπερβάλλοντα άτομα. Αντί για 4.500 έχουμε 25.000 παραπάνω θανάτους, 25.500. Δηλαδή έχουμε σχεδόν 21.000 παραπάνω θανάτους στην Ελλάδα σε σχέση με το προηγούμενο 12μηνο Μάρτιος. Που σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά, κάτι δεν κάναμε καλά. Προφανώς. Και εδώ πέρα έχουμε πάλι μια παρατεταμένη καραντίνα μέσα, έτσι, αλλά κυρίως παράγοντας ήταν η μαζική και οριζόντια εμβολιασμοί επί δικαίων και αδίκων. Όταν έχεις για 12 μήνες μόνο τον ιό που πέφτει σε ένα πληθυσμό παρθένο από ανοσία και προξενεί τη μέγιστη δυνατή καταστροφή και κατάφερε μαζί με την καραντίνα υποβοηθούμενος 4.500 νεκρούς, και το επόμενο 12μηνο που πλέον έχεις εμβολιασμένους 70% του κόσμου, έχεις και ένα 10-15% με φυσική ανοσία που νόσησαν, άρα πάνω από 80% ανοσία, θα έπρεπε να μην έχεις καθόλου παραπάνω θανάτους ή τουλάχιστον κάτω από 4.500. Λιγότερο από 4.000, ναι. Δεν μπορεί να έχεις 25-500, άρα κάτι έχει γίνει στραβά εδώ. Γιατί αυξήθηκε η ολική θνησιμότητα του ελληνικού πληθυσμού αυτό το 12μηνο από όλα τα αίτια που υπάρχουν? Ωραία. Έχουμε και το τρίτο. Το τρίτο τώρα ξεκίνησε. Τώρα ξεκίνησε, δεν αυτό ήταν Μάρτιος 21, Μάρτιος 22. Ωραία. Λίγο θα μείνω στις προεμβολιακές καταστάσεις, όπως τις λέω εγώ. Έχω διαβάσει, έχουν δημοσιευθεί papers, εργασίες επιστημονικές, σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά που έχουν μη έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, που κρίνονται από ανεξάρτητους επιστήμονες, γιατρούς, και για να περάσει εκεί θέλεις την βάσανο τη ζωή σου, που μιλούν για κάποιες πολύ συγκεκριμένες πρακτικές ή αν θέλετε πρωτόκολλα που πρέπει να τηρηθούν για την κατοίκον νοσηλεία ή πριν κάποιος, για να μην φτάσει κάποιος να πάει ούτε καν στο φαρμακείο της γειτονιάς ή στο γιατρό της γειτονιάς του, πολύ πριν πάει σε οποιοδήποτε νοσοκομείο να ζητήσει βοήθεια. Αυτά είναι γνωστά στην επιστημονική κοινότητα, έχουν δημοσιευθεί, είναι στον παγκόσμιο ιστό και τα ξέρουν, υποτίθεται όλοι οι ιατροί ενημερώνονται για αυτά τα πράγματα και αυτά που κυκλοφορούν και βγαίνουν. Και είναι πολλές αυτές οι μελέτες, τουλάχιστον 20 ξέρω εγώ. Οι γιατροί δεν τις ξέραν αυτές. Αυτοί που έλεγαν για αυτά τα μέτρα, που κόπτονταν για αυτά τα μέτρα. Οι ταγοί προφανώς και τις ξέρανε. Η μεγάλη μάζα των γιατρών ίσως όχι. Γιατί τι είναι η μεγάλη μάζα των γιατρών, ανενημέρωτη? Δυστυχώς ήρθε ο COVID και έδειξε ότι ο κύριος όγκος, τουλάχιστον του ελληνικού ιατρικού σώματος, αλλά και όχι μόνο ελληνικού, έχει αποδυθεί σε έναν αγώνα βιοπορισμού και έχει αφήσει τα ψηλά γράμματα της επιστήμης πολύ πίσω. Να ενημερώνουμε συνεχώς για την εξέλιξη της επιστήμης μου. Ακριβώς, ναι. Δυστυχώς πάρα πολλοί τα έχουν αφήσει πάρα πολύ πίσω και διαπίστωσα με λύπη και γνωστούς και φίλους και παλιούς συμφοιτητές ότι η ενημέρωσή τους ήταν αυτή που είχε και ο πολλής κόσμος από την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Από την τηλεόραση λίγο πολύ. Να μην πω από το Facebook. Αλλά πάμε λίγο παρακάτω. Δηλαδή από το λάθος όμως ενός φούρναρη ή ενός περιπτεράτου, πολύ είναι να σε πιάσει κοιλιά σου ή να πάρει λάθος εφημερίδα. Αλλά από το λάθος ενός γιατρού μπορεί να πας στο χώμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Να είναι ανενημέρωτος ο φούρναρης, ο περιπτεράς και ο γιατρός. Δεν υπάρχει κάποια υποχρεωτικότητα σε αυτό. Στον ενημερώνεται. Δεν περνάει κάποιες εξετάσεις κάθε 3 χρόνια. Να δούμε. Πρέπει να έχεις μέσα σου το μικρόβιο να σε τρώει. Πάλι για μικρόβια μιλάμε. Άρα έτσι. Λοιπόν υπάρχουν αυτές. Μεταφορικά. Υπάρχουν λοιπόν αυτές οι καταστάσεις και αυτά τα πρωτόκολλα και αυτές οι μελέτες υπάρχουν για το τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να συμπεριφερθείς, τι πρέπει να πάρεις πριν για να μην επιδεινωθεί τουλάχιστον μια κατάσταση. Έτσι υπάρχουν. Δεν είναι προϊόντα της φαντασίας μου. Ναι, αλλά έχουν ένα μεγάλο ελάττωμα. Είναι πάρα πολύ φτηνά. Το ξέρω. Όπως και πολλά άλλα φάρμακα για πολλές άλλες παθήσεις, είναι πάρα πολύ φτηνά. Το έχω πει και το έχουμε πει πολλές φορές. Είχαμε πολλά πράγματα τα οποία μπορούσαν να βοηθήσουν και πολλοί ερευνητές, γιατροί σε διεθνές επίπεδο τα δημοσίευσαν και απέδειξαν ότι βοηθάνε στον COVID. Αλλά δυστυχώς ξεκίνησε μετά μια συντονισμένη προσπάθεια δυσφήμισης όλων των θεραπείων που δεν είχαν να κάνουν με τα εν λόγω εμβόλια, έτσι ώστε να φανεί ότι δεν υπάρχει τίποτα που να βοηθάει και ότι είσαι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα και το μόνο προοπτική που έχεις είναι να κάνεις αυτά τα εμβόλια και τίποτα άλλο. Ωραία. Πηγαίνουμε, εκεί θα πάμε λοιπόν, εκεί θα πηγαίναμε, πάμε στα εμβόλια. Εγώ μιλούσα για άλλες ουσίες που βοηθούσαν αντί για τα εμβόλια. Αλλά όταν πεις στον κόσμο ότι μπορείς να πάρεις ψηλές δόσεις βιταμίνη C, όταν νοσείς από έναν αναπνευστικό ιό, το οποίο σε μεγάλο βαθμό λύνει το πρόβλημα, μαζί με βιταμίνη D, που ενισχύει την άμυνά σου και λίγο ψευδάργυρο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα υγιή άτομα δεν θέλουν τίποτα περισσότερο. Σε άτομα τα οποία όμως υποψιάζει ότι μπορεί να περάσουν πιο βαριά, υπήρχαν ουσίες όπως η χλωροκίνη, όπως η ιβερμεκτίνη, οι οποίες απέδειξαν πάρα πολύ καλά θετικά αποτελέσματα και μετά βλέπεις μια ενορχιστρωμένη καμπάνια δυσφήμισης αυτών των ουσιών, η οποία είχε σκοπό να αποδείξει ότι δεν κάνουν τίποτα ή ότι βλάπτουν κιόλας. Και είδαμε και κάποιες συστημένες ιατρικές μελέτες σε διεθνούς φήμης περιοδικά παγκόσμιας κυκλοφορίας και μεγάλης ιστορίας όπως το Lancet, οι οποίες έπληξαν την καλή φήμη του Lancet, γιατί φάνηκε ότι ήταν στημένες μελέτες, πλαστές. Όταν ο κόσμος, ο ιατρικός, ζήτησε παραπάνω στοιχεία, αναγκάστηκαν και τις κατέβασαν, στο στυλ εντάξει μας πήρανε χαμπάρι, κατεβάστε τη. Και γιατί έγιναν όλα αυτά τα πράγματα? Γιατί για να πάρεις μια άδεια έκτακτης κυκλοφορίας ενός σκευάσματος, όπως πήρανε αυτά τα εμβόλια, πρέπει η εταιρεία που το βγάζει να αποδείξει ότι δεν κυκλοφορεί κανένα φάρμακο στην αγορά με κανονική άδεια και με επάρκεια που κάνει το ίδιο πράγμα, που να κάνει καλό. Ούτε ένα. Αν λοιπόν δεχόμασταν τα κράτη, ο ΠΟΗ, ότι ξέρετε, ας πούμε, η ιβερμεκτίνη βοηθάει, αυτομάτως εκείνη τη μέρα καταρρίπτονταν οι άδειες όλων αυτών των εμβολίων. Μάλιστα. Σαφές. Για όσους καταλαβαίνω. Αλλά θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Το εμβόλιο, ως εμβόλιο, ως ορισμός, γεννάει, δημιουργεί αντισώματα ή δίνει εντολές? Το εμβόλιο είναι μια ουσία που την κάνουμε και προκαλεί αντισώματα σε αυτήν. Γεννάει αντισώματα, μας δίνει αντισώματα. Εμείς τα γεννάμε τα αντισώματα. Προκαλεί, ναι, τη δημιουργία αντισωμάτων. Αυτό. Συνήθως είναι είτε ένας νεκρός οργανισμός, είτε ένας πολύ εξασθενημένος που πέρασε από μια κατεργασία και είναι ανίκανος πια να προκαλέσει οτιδήποτε, και το κάνουμε σε μια συγκεκριμένη ποσότητα με ένεση και τι γίνεται? Το βλέπει το νοσοποιητικό μας σύστημα και αναπτύσσει αντισώματα σε αυτή την ουσία. Μάλιστα. Έτσι ώστε όταν αύριο θα έρθει σε επαφή με τον αληθινό αυτό μικροοργανισμό ή ιό ή μικρόβιο ή οτιδήποτε, να έχει έτοιμα ανοσίας αυτών, να μην καθυστερήσει, γιατί ξέρετε το νοσοποιητικό μας κάνει μια καθυστέρηση ώσπου να αναγνωρίσει κάτι ξένο και μετά ώσπου να παράγει τη σώματα σε αυτό. Τα εμβόλια έχουν το σκοπό να σε προετοιμάσουν, έτσι ώστε όταν θα γίνει αληθινή εισβολή αύριο από αυτό τον παράγοντα να είσαι έτοιμος. Αυτά τα εμβόλια κάνουν αυτό ακριβώς? Όχι. Αυτά τα εμβόλια δεν είναι εμβόλια. Εμβόλιο είναι αυτό, είπαμε, στο οποίο κάνεις αντισώματα. Όταν εγώ σας κάνω μια ένεση με mRNA, κάνετε αντισώματα στο mRNA? Δεν κάνουμε αντισώματα στο mRNA. Δεν είναι το mRNA εμβόλιο. Είναι μια γενετική εντολή να παράγει ο οργανισμός μας ένα στοιχείο, ένα κομμάτι του κορονοϊού. Είναι γνωστό σαν ακίδα. Τι είναι αυτά? στην επιφάνειά του ο κορονοϊός έχει κάποιες πρωτεΐνες με τις οποίες χρησιμοποιεί για να προσδένεται πάνω στα κύτταρά μας. Αρχικά πιστεύαμε ότι είναι ένα είδος σαν γάντζι. Πώς πετάγαν οι πειρατές ένα γάντζο στο απέναντι πλοίο για να προσδεθούν μαζί του και μετά να κάνουν το ρεσάλτο. Έτσι πιστεύαμε λοιπόν ότι ο κορονοϊός έχει κάποιους γάντζους στην επιφάνεια, τους οποίους γαντζώνεται στο κύτταρό μας και μπαίνει μέσα για να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Όμως αυτές οι πρωτεΐνες της επιφανείας, που έγιναν γνωστές σαν spike proteins ή ελληνικά τα λέμε ακίδες, δεν ήταν απλές ακίδες. Είναι ένα βλαπτικό κομμάτι του κορονοϊού, ακόμα και αυτό από μόνο του, χωρίς τον υπόλοιπο κορονοϊό. Αυτό από μόνο του είναι τοξικό. Τι κάνουν λοιπόν τα mRNA? Δίνουν εντολή στον οργανισμό μας να παράγει τέτοιες ακίδες μόνος του. Τοξικές ακίδες. Να τις δει μετά το νοσοποιητικό μας και να φτιάξει αντισώματα σε αυτές. Στις τοξικές ασπίδες. Έτσι. Και να είναι έτοιμο για μια αυριανή αληθινή εισβολή από έναν κορονοϊό. Όμως, εδώ ποιο είναι αυτό στο οποίο κάνουμε αντισώματα? Στις ακίδες. Δεν συναντήσω ποτέ αυτόν τον κορονοϊό, θα μείνω με τα τοξικά απόβλητα μέσα μου. Υποτίθεται ότι αφού κατασκευάσεις εσύ μετά από εντολή του mRNA τις ακίδες, που αυτές είναι το εμβόλιο, γιατί σε αυτό κάνουμε αντισώματα, μόνοι μας παράγουμε δηλαδή το εμβόλιο. Δεν μας κάνουν εμβόλιο, μας κάνουν μια γενετική εντολή να παράγουμε εμβόλιο. Εμείς το παράγουμε. Και εδώ ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Ότι ο ίδιος ο οργανισμός παράγει μια τοξίνη, μια τοξική ουσία. Αυτή η τοξική ουσία δεν είναι όπως τα κλασικά εμβόλια. Δεν μπορεί να είναι κάτι νεκρό ή εξασθενημένο, γιατί δεν είναι οργανισμός για να είναι νεκρό ή εξασθενημένο. Είναι μια χημική ουσία. Μια χημική ουσία δεν μπορεί να είναι νεκρή ή εξασθενημένη. Είναι ατόφια. Είναι μια ατόφια τοξίνη. Και αναλαμβάνει το νοσοποιητικό μας σύστημα να την εξουδετερώσει. Ναι, όμως όπως είπαμε, το νοσοποιητικό μας σύστημα έχει μια καθυστέρηση. Οι ακίδες όμως, οι βλαπτικές αυτές ακίδες, κατ' εντολήν το mRNA τις παράγει ο οργανισμός μας από την πρώτη ώρα. Και μάλιστα νέοι και υγιείς άνθρωποι με ακμαίο οργανισμό, από την πρώτη ώρα παράγουν αυθονία ακίδων. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τοξινών και τοξικότητας, αυτό λέμε. Έτσι. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ότι δεν ξέρουμε ποια δόση εμβολίου παίρνει ο καθένας μας. Γιατί δεν μετράει η δόση του mRNA, αφού αυτό δεν είναι το εμβόλιο, είναι μόνο η διαταγή για να φτιάξεις εσύ εμβόλιο. Είναι το πόσο ανταποκρίθηκες στη διαταγή, τι κατάσταση έχει ο οργανισμός σου. Δηλαδή πόση ποσότητα τοξίνης, τοξικότητας παρήγαγες. Αν είσαι 85 ετών, ένας εξασθενημένος οργανισμός, ο οποίος ακόμα και τις δικές του πρωτεΐνες που χρειάζονται για να επιζήσει ο ίδιος, έχει πολύ μειωμένη παραγωγή. Ίσα-ίσα που τις βλέπει, ναι. Έτσι. Τι κάνει σε αυτή την εντολή? Βαριακούει. Παράγει ελάχιστες έως καθόλου. Ένας πιο νέος παράγει περισσότερες. Ένας ακόμη πιο νέος και μάλιστα με έντονο μεταβολισμό, ένας αθλητής, παράγει μαζικά πολύ περισσότερες. Έτσι λοιπόν, αν βαθμολογούσαμε την ποσότητα του υπερήλικα με 1, ο νέος μπορεί να παράγει 80, 100 ή 120 φορές μεγαλύτερη ποσότητα. Τόσο πολύ. Ασφαλώς. Είναι σαν να πάει να κάνεις, ας πούμε, το εμβόλιο της ηλαράς σε ένα παιδάκι και να κάνεις στο ένα παιδάκι μια αμπούλα, στο διπλανό παιδάκι 25 αμπούλες μαζεμένες, στο άλλο παιδί 70 αμπούλες, στο άλλο παιδί 120 αμπούλες, μια κούτα. Καθένας δεν μπορεί να παίρνει μια απροσδιόριστη δόση εμβολίου. Εμείς κάνουμε σε όλους μια αμπουλίτσα από το εμβόλιο της ηλαράς. Όταν λοιπόν αναθέτω στον οργανισμό του καθενός να παράγει ό,τι μπορεί και ό,τι νομίζει εκείνος από ακίδες, τότε ο κάθε άνθρωπος παίρνει απροσδιόριστη ποσότητα εμβολίου, που μπορεί να ποικίλει από 1 μέχρι 100 και παραπάνω εκατονταπλάσιες ποσότητες. Εξού και η τεράστια ποικιλία στις αντιδράσεις των διαφόρων οργανισμών, στις παρενέργειες που μπορεί να εμφανίσει ο καθένας. Άλλος δεν εμφανίζει τίποτα, άλλος εμφανίζει ήπιες, άλλος βαριές, άλλος βαρύτατες και άλλος έχει και ανακοπεί μες στο πρώτο 24ωρο. Ναι, τώρα επειδή είπες για αθλητές, πάει το μυαλό μου σε όλους αυτούς τους αθλητές που είδαμε αυτά τα χρόνια να σωριάζονται την ώρα που κάναν προπόνηση ή που είχαν αγώνες, ας πούμε. Μπορούμε να τα συνδέσουμε αυτά? Δεν τα βλέπαμε συχνά τα προηγούμενα χρόνια, τα βλέπαμε. Όχι, αλήθεια είναι πως όχι. Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Το εμβόλιο, τα εμβόλια, έχω μπερδευτεί λίγο. Τα κάνουν οι γιατροί ή τα κάνει οι βουλευτές. Δηλαδή εννοώ τα αποφασίζει μια βουλή να τα κάνει και ορίζει γι' αυτό κάποια μαγαζιά που πάει μέσα εκεί και στο κάνει κάποιος που προσλήφθηκε να το κάνει, ρε παιδί μου. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση, γιατί είναι το μόνο σκεύασμα το οποίο δεν μπήκε στην κανονική συνταγογράφηση όπως τα άλλα σκευάσματα που υπάρχουν, φάρμακα και εμβόλια. Όλα τα άλλα εμβόλια, τα κλασικά που ξέρουμε, τα συνταγογραφεί ο γιατρός. Γι' αυτό ρωτάω. Γράφει στον ασθενή του το τάδε εμβόλιο και βάζει από κάτω την υπογραφή του και τη σφραγίδα του. Όπως και με κάθε φάρμακο. Αυτά εδώ δεν τα άφησαν να τα συνταγογραφήσουν οι γιατροί και τα κάνει η ίδια η πολιτεία στους πολίτες με δική της ευθύνη. Η Βουλή δηλαδή. Αυτό σημαίνει πολιτεία. Αυτοί που αποφασίζουν. Κοιτάξτε. Τι να κοιτάξω. Ίσως υποψιάστηκαν ότι δύσκολα θα βρίσκανε γιατρούς οι οποίοι θα βάζανε άφοβα την υπογραφή και τη σφραγίδα τους κάτω από αδοκίμαστα σκευάσματα. Γιατί αυτά δεν δοκιμάστηκαν πριν βγουν στην κυκλοφορία σε αξιόλογο βαθμό. 2 μήνες κάτι στοιχειώδεις μελέτες, το οποίο είναι εντελώς ανεπαρκές. Όταν μετά από 2 μήνες μελέτες το βγάλει στην κυκλοφορία, δεν ξέρεις ούτε καν στο τρίμηνο τι μπορεί να κάνει. Ούτε στο εξάμηνο, ούτε στο έτος, ούτε στη διετία κλπ. Ξέρετε ότι έχουν παρακαμφθεί ένα σωρό μελέτες. Παρακάμφθηκε η μελέτη καρκινογένεσης, παρακάμφθηκε η μελέτη γονιμότητας, όλα αυτά. Αυτά θέλουν χρόνια για να γίνουν. Και θα ολοκληρωθούν, λέει, το 2024, το 2025, το 2026 και το 2027. Ναι, και εγώ απορώ πως χωρίς μελέτη επιπτώσεως στην γονιμότητα, με τόση ευκολία, να μην πω τίποτα άλλο, οι γιατροί έλεγαν οπωσδήποτε κοριτσάκια 10, 15, 20 χρονών να πάνε να κάνουν αυτό το εμβόλιο. Όπως το είπατε, το έλεγαν. Το έγραψε κανείς ποτέ με υπογραφή σφραγίδα πουθενά? Ναι, θα μου πεις τα γραπτά μένα. Ακόμα και οι φανατικοί υπέρ αυτών των σκευασμάτων δεν τολμούν να βάλουν υπογραφή και σφραγίδα κατά από αυτό που λένε. Το λένε προφορικά και ανεύθυνα. Αυτός ο οποίος λέει τρέξτε, τρέξτε, τρέξτε όλοι, δεν ρισκάρει και τίποτα. Γιατί αν αύριο βγει κάτι στην επιφάνεια θα πει τι να έλεγα, όλοι αυτό δεν λέγαμε και η πολιτεία αυτό δεν έλεγε. Δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Αυτός ο οποίος λέει προσοχή, προσέξτε, μην τρέχετε έτσι σαν τα πρόβατα, αυτός ρισκάρει τα πάντα. Αν κάτι πάει στραβά, αυτός θα είναι το μαύρο πρόβατο. Αυτός που λέει τρέξτε δεν ρισκάρει απολύτως τίποτα. Και το λέει, αλλά και πάλι δεν το υπογράφει. Αν του πεις να πάω τη μητέρα μου γιατρέ, θα σου πει βεβαίως δεν την πας. Σε παρακαλώ μου υπογράφησε συνταγή εδώ πέρα, υπογραφή σφραγίδα ότι πρέπει η μητέρα μου να κάνει αυτό το σκεύασμα. Κοίταξε, θα σου πει πρόσεξε. Ναι, βέβαια, δηλαδή θα αρχίσει η υπόθεση να... έτσι, ναι. Δεν ξέρω ούτε έναν που να βάλει υπογραφή και σφραγίδα κατά από αυτά. Ίσως και γι' αυτό η πολιτεία τα πήρε από τα χέρια των γιατρών και τα κάνει η ίδια στον κόσμο. Επαναλαμβάνω, η πολιτεία είναι η Βουλή. Αυτή αποφασίζει. Έτσι. Πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Δεν αποφασίζουν ούτε η συμπαθής τάξη των περιπτεράδων, ούτε η συμπαθής τάξη των ταξιτζίδων για να γίνουν αυτά τα πράγματα. Κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πάλι έχει μια αντιπολίτευση. Έχει και άλλους που φωνάζουν μέσα σε μια βουλή. Δεν είναι μια κυβέρνηση που κυβερνάει χωρίς να ελέγχεται. Έτσι. Υπάρχουν δημοσιογράφοι που ελέγχουν. Οι δημοσιογράφοι ελέγχουν την κυβέρνηση. Δεν είναι το γραφείο τύπου της κάθε κυβέρνησης. Άρα λοιπόν δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Επαναλαμβάνω στην πολιτιολογική μας ανάλυση αυτής της ιστορίας. Θέλω να πούμε κάτι άλλο τώρα. Έχουμε τα εμβόλια, τα οποία είπαν στον κόσμο τρέξτε να τα κάνετε. Και κάποιοι πιστέψανε γιατί το είπε ο κομματικός αρχηγός τους. Πολλοί το είδαν κομματικά το θέμα. Ακριβώς. Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Αφού το λέει το κόμμα που ψηφίζω, θα πάω να το κάνω. Πέσαμε και έχω ακούσει και τέτοιες περιπτώσεις. Αφού ο αρχηγός βγάζει τον μπράτσο του σε κοινή θέα χαμογελαστός και τα προμοτάρει. Και αυτό, ναι. Και ο ηθοποιός και ο τραγουδιστής και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Ή ο ποδοσφαιριστής, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Κάποιοι άλλοι πήγαν και κάναν το εμβόλιο χωρίς να πούν στον άνθρωπο που τους κάνει το εμβόλιο από τι πάσχουν. Κάτσαν στην ουρά, ξέρω ανθρώπους, γνωρίζω ανθρώπους που παίρνουν 17 χάπια την ημέρα, 20 χάπια την ημέρα και πήγαν, κάναν το εμβόλιο με πολύ μεγάλη χαρά. Χάρηκα που χάρηκαν, γιατί είναι ψυχολογική ανάταση αυτό, αλλά αυτό κράτησε 3 δευτερόλεπτα. Χάρηκα που χάρηκε ο φίλος μου που έκανε ένα εμβόλιο που του έχουν πει ότι άρα αυτό θα κάνει καλό στην ψυχολογία του, αλλά μετά από τα 3 δευτερόλεπτα σκέφτηκα τα 20 χάπια που παίρνει την ημέρα αυτός ο άνθρωπος. Ποιος γιατρός του είπε να το κάνει αυτό? Δηλαδή αυτή η οριζόντια γραμμή, κάντε όλοι εσείς που έρχεστε, βλέπω 1-2 χιλιόμετρα ουρά, όλοι θα κάνετε το εμβόλιο. Αυτό πια έχει ξανασυμβεί, δηλαδή... Όχι, αυτό είπα προηγουμένως, ότι με όλα τα εμβόλια περνάει κανείς από τον γιατρό του, είτε τον ξέρει ο γιατρός, είτε τον εξετάζει. Το παίρνει ένα ιστορικό. Ναι, τον εξετάζει και μετά του συνταγογραφεί ένα φάρμακο για ένα εμβόλιο. Αυτά δεν πήγαν έτσι. Αυτά πήγαν επί δικαίων και αδίκων. Έχω δικαίωμα εγώ να γνωρίζω τι παρενέργειες έχει αυτό που μου κάνουν στο σώμα μου, που μου λένε ότι είναι υποχρεωτικό να το κάνω. Ασφαλώς και έχει δικαίωμα να γνωρίζεις. Αλλά αυτός που θα ρωτήσεις γνωρίζει. Όχι. Τότε γιατί το κάνει. Εννοείς αυτό. Τώρα πάμε. Έχει μια πολύ ωραία ατάκα ο Σακελάριος στο Δόλωμα. Κρατάς μια πέτρα, λέει, την πετάς και ανοίξεις το κεφάλι, ενώ στο κεφάλι στα δύο. Είναι ποτέ δυνατόν αυτή η πέτρα. Έτσι, δηλαδή το εκτελεστικό όργανο. Έτσι. Υπάρχει ο ηθικός αυτουργός και ο κανονικός αυτουργός σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλά δεν είναι αμεληταίο ούτε να είσαι και. Προσέξτε. Εδώ έγινε αντιστροφή του βασικού δόγματος της ιατρικής και της φαρμακολογίας. Για να το καταλάβετε καλύτερα, ας πάρουμε τους νομικούς. Το βασικό δόγμα που μαθαίνουν είναι ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Πώς θα φανεί σε όλους τους νομικούς να έρθει μια μέρα η κεφαλή της δικαστικής εξουσίας σε μια χώρα και να πει: παιδιά, από εδώ και πέρα όλοι θα είναι ένοχοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Την αθωότητα θα πρέπει να αποδείξουν. Δεν θα ήταν μια αντιστροφή όσων μάθαιναν όλα τα χρόνια? Αυτό είναι και στην ιατρική την τελευταία διετία. Έρχεται σιγά σιγά για αυτό που λες, γιατί βλέπεις τις τηλεδίκες με διάφορα πρόσωπα, ναι, τα οποία έχουν ήδη καταδικαστεί. Και σε εμάς έγινε μια αντιστροφή του βασικού δόγματος. Στην ιατρική, όταν δεν είσαι σίγουρος για κάτι, δεν προχωράς. Κρατιέσαι και λες, αφού δεν ξέρω ακόμη σίγουρα τι κάνει εδώ, δεν το κάνω. Εδώ είδαμε να προσπαθεί να περάσει το αντίθετο δόγμα. Ξέρεις τίποτα εις βάρος του? Όχι. Βουρ, όρμα. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν διδαχτήκαμε αυτό. Διδαχτήκαμε όταν δεν ξέρω, δεν πάω. Και όταν έχεις ήδη βοηθητικά μέσα που μπορείς να βοηθήσεις μια κατάσταση. Έχεις, δεν έχεις. Έχεις, δεν έχεις, ναι. Αλλά πόσο μάλλον όταν έχεις. Όχι αυτό που λένε μερικοί. Έχεις ακούσει τίποτα εις βάρος του? Όχι. Έχως το. Όχι, δεν πάει έτσι. Δεν διδαχτήκαμε αυτό. Δεν είναι ιατρικό πνεύμα αυτό. Είναι αντιστροφή του βασικού δόγματος. Παρ' όλα αυτά είδαμε, και να συνδυάσουμε τώρα το ιατρικό κομμάτι με το κοινωνικό κομμάτι, είδαμε ομάδες εργασιακές να αποκλείονται από την εργασία τους σε ιδρύματα που πασχίζαμε να μην γεμίσουν οι μεθ. Το πρόβλημα που άκουγα είναι να μην κλατάρουν οι μεθ. Αντί να κάνει άλλες 100 μεθ, τότε να μην φοβάσαι να κλατάρουν. Αν το πρόβλημά σου είναι να μην αρρωστήσουμε για να μην πάμε στις μεθ, κάνε άλλες 500 μεθ. Πιάσε κάθε εφοπλιστή, κάθε βιομήχανο και πες του υποχρεωτικά αύριο δίνεις τα χρήματα για 5 μεθ. Λοιπόν, αφού το πρόβλημά σου αυτό. Κι όμως εκεί που χρειαζόμασταν προσωπικό να κρατήσει όλο αυτό το σύστημα όρθιο, σε εκείνο το κομμάτι πήγαμε και εφαρμόσαμε, δείξαμε το σκληρότερό μας πρόσωπο ως πολιτεία. Και τι τους είπαμε? Εσείς που δεν έχετε εμβολιαστεί, δεν έχετε κάνει την πρώτη, δεύτερη, τρίτη δόση, μετά πήγαινε γαϊτανάκι, μένετε εκτός. Κάτι που δεν έγινε σε κανένα άλλο εργασιακό κλάδο. Ναι, αλλά 6 μήνες πριν τους χειροκροτούσαμε στα μπαλκόνια. Ναι. Τους τιμήσαμε. Δεν έχουν παράπονο. Τώρα μπορούμε να τους καταδικάσουμε στη λιμοκτονία. Ναι. Κοιτάξτε, το αμάρτημά τους είναι ότι αντιστάθηκαν στην προσπάθεια της κυβέρνησης να απαλωτριώσει τα σώματα των πολιτών και να τα κάνει ό,τι θέλει η ίδια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Για το αν έχει δικαίωμα μια πολιτεία να απαλωτριώνει τα σώματα των πολιτών της. Αυτοί αντιστάθηκαν. Το πρόσχημα ήταν ότι δεν κάθονται να τρυπηθούν για να γίνει ανοσία της αγέλης. Όμως, όπως είπαμε, ανοσία αγέλης δεν μπορεί να υπάρξει με αυτού του τύπου τους ιούς, ούτε και με αυτού του τύπου τα σκευάσματα. Αφού δεν εμποδίζουν ούτε να κολλήσεις, ούτε να νοσήσεις, ούτε να μεταδώσεις άλλων. Ξέρετε, με ένα κλασικό εμβόλιο, αν κάνω εμβόλιο για κοκκίτη, όταν έρθω αύριο σε επαφή με το μικρόβιο, δεν θα κολλήσω, δεν θα νοσήσω και κυρίως δεν θα το μεταδώσω σε άλλον. Άρα σπάει σε μένα μόλις φτάσει η αλυσίδα της μετάδοσης. Έτσι αναπτύσσεται ένα τείχος ανοσίας. Όταν σου λέω ότι αυτό το σκεύασμα δεν εμποδίζει να κολλήσεις, δεν εμποδίζει να νοσήσεις και κυρίως δεν εμποδίζει να μεταδώσεις και σε άλλους, τότε δεν μπορεί να υπάρξει τείχος ανοσίας σε αυτά. Με τίποτα. Ό,τι ποσοστό και αν εμβολιάσεις. Όμως οι υγειονομικοί βγήκανε σε αναστολή γιατί δεν κάτσανε να γίνει το τείχος ανοσίας. Και έρχεται πέρυσι τον Ιούλιο, πριν από ακριβώς ένα έτος από τώρα, ο επικεφαλής του εμβολιαστικού προγράμματος της ASTRA ZENECA, ο Dr. Pollard, ένας ευπατρίδης Άγγλος και ευθαρσός, δηλώνει ότι με αυτά εδώ τα εμβόλια, παιδιά, δεν μπορεί να υπάρξει τείχος ανοσίας. Η ελληνική κυβέρνηση. Τους άδειασε όλους δηλαδή. Όλους. Ο κατασκευαστής ο ίδιος. Και η ελληνική κυβέρνηση κοφεύει όπως και άλλες κυβερνήσεις και συνεχίζουν σε μια ευγενή άμυλα με άλλες κυβερνήσεις ποια θα εμβολιάσει μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας τους. Και φτάνουν φέτος, 7 μήνες μετά από τον κατασκευαστή, τον Φεβρουάριο του 2022, και ομολογεί η ελληνική πολιτική ηγεσία για του Γκίκα Μαγιορκίνη ότι εντάξει, παιδιά, τείχος ανοσίας με αυτά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Βέβαια στην αρχή είχαμε κάποιες ελπίδες. Τι ελπίδες είχες, αφού δεν έχει γίνει ποτέ με κάτι τέτοιο? Μας κοροϊδεύεις, ποιες ελπίδες είχες? Δηλαδή, να πετάξω εγώ 10 ανθρώπους από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας, σκοτωθούν και οι 10, και να πετάξω και ένα ενδέκατο και να πω είχα την ελπίδα μήπως αυτός ζήσει. Αφού δεν το έχεις πετύχει ποτέ αυτό, πώς θα το πετύχεις τώρα? Άρα το ξέρατε από την αρχή. Ψεύδεστε, κύριοι. Έστω Φεβρουάριο του 2022 το ομολογείτε. Γιατί είναι ακόμα σε αναστολή υγειονομική, αφού γι' αυτό βγήκανε, για αυτό για το οποίο λες και ομολογείς ότι δεν μπορεί να υπάρξει? Βγήκαν σε αναστολή για κάτι που είναι αδύνατο να υπάρξει. Και κατά δική σου πια καθυστερημένη ομολογία. Άρα γιατί είναι? Για μια τιμωρητική διάθεση, για μια εκδικητική μανία. Και όταν ταυτόχρονα δεν μπορεί να λειτουργήσουν το σύστημα υγείας. Δηλαδή ψάχνουμε να είναι σε μαύρα χάλια. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ούτε εκεί ευαισθησία ότι να κάνω πίσω στην τρελή απόφαση που πήρα, στην παρανοϊκή απόφαση που πήρα, τουλάχιστον να βοηθήσω τους υπόλοιπους πολίτες να θεραπευτούν ή να έχουν μια καλύτερη νοσηλεία. Αυτό το άλοθη έχουν κάποιοι για να έχουν ήσυχη τη συνείδησή τους, ότι κλείσαμε τον κόσμο μέσα στις καραντίνες, εν γνώση μας ότι αυτό αυξάνει την ολική νοσηρότητα του πληθυσμού μακροπρόθεσμα και τη θνησιμότητα, και κατατρομοκρατούμε τον κόσμο με πλαστές στατιστικές, υπερκαταγράφοντας και ονομάζοντας κρούσματα COVID, εγκεφαλικά, φράγματα, καρκίνους και κάθε τι, απλώς επειδή έχει ένα ψευδοστατικό PCR. Γιατί? Για να μην μπουκώσουν οι μεθ και φανεί η γύμνια του ΕΣΥ, άρα και η γύμνια της κυβέρνησης. Της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί είναι πολύ καιρό. Της εκάστοτε κυβέρνησης, του εκάστοτε συστήματος υγείας στην Ελλάδα. Πληρώνει τόσα... Για να μην φανεί ότι είμαστε ξεβράκωτοι, δεν ξέρω αν περνάει αυτή η λέξη του σουρού. Άλλα δεν θα περάσουν από αυτά που είπαμε, όχι από εμάς, από άλλους. Ναι. Ναι. Για να μην φανεί λοιπόν η γύμνια μας, οδηγούμαστε σε υπερκαταγραφές, σε κατατρομοκράτηση του κόσμου από την τηλεόραση, σε καραντίνες που είναι βλαπτικές μακροπρόθεσμα στον πληθυσμό, ίσα ίσα να μην μπουκώσει τώρα το ΕΣΥ. Και αν αυτοί πεθάνουν πολύ περισσότεροι, αλλά λίγο αργά και απορροφήσιμα, δεν μας νοιάζει. Είπες όμως μια λέξη λίγο προηγουμένως, την οποία πάντα όποτε την ακούω βάζω μια μικρή άνω τελεία. Συνείδηση. Συνείδηση. Δύσκολο πράγμα. Δεν υπάρχει ορισμός, υπάρχει μόνο ψυχική διαίσθηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Οπότε επιλέγεις άτομα που δεν το έχουν για να μπορούν να εξυπηρετήσουν αυτή την όλη κατάσταση. Ή αν θέλεις ανθρώπους φύλαυτους ή ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν το 15 λεπτό της δημοσιότητάς τους που τους αναλογεί. Έτσι. Και που όταν τελειώσουν όλα αυτά, αυτοί θα είναι οι χειρότεροι που θα πάθουν καταθλίψη, γιατί δεν θα βγαίνουν στα παράθυρα και θα τους λείψει πάρα πολύ αυτό το σταριλίκι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Δεν θέλω λόγια ξανά για αγάπη να ακούσω. Τώρα φεύγεις γιατί είχες πει μου ζητάς να την ακούσω. Φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Γυρνάω λίγο πίσω. ένα θέμα που με απασχολεί πάρα πολύ. Σου έρχεται ο ασθενής σου εδώ πέρα, με χαρά και σου λέει, γιατρέ, κάτι ψιλοαισθάνομαι, αλλά δεν πιστεύω να είναι και τίποτα, αλλά μια που πέρναγα για απ' έξω, μπήκα στο ιατρείο μωρέ, έτσι, ενώ έπαιζα ένα ταβλάκι και έπινα ένα κρασάκι, ένα τσίπουρο με το φίλο μου και ρίξω μια ματιά. Ένας ασθενής είναι αυτός. Και ο άλλος είναι που έρχεται κατατρομοκρατημένος και σου λέει, έκανα ένα τεστ, έχω COVID, πεθαίνω. Ποιος από τους δύο έχει περισσότερες πιθανότητες να τη βγάλει καθαρή, να ζήσει καλύτερα, να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής το επόμενο χρονικό διάστημα? Ο πρώτος. Αυτός που είναι σε ψυχολογική κατάσταση αθλία πέφτει και ως οργανισμός. Απέναντι σε όλα τα νοσήματα. Αυτό είναι γνωστό. Το ηθικό δηλαδή ενός ανθρώπου. Όλα συζητάμε είναι γνωστά. Βέβαια. Συζητάμε για γνωστά πράγματα του στην ώρα, αν έχει καταλάβει. Έτσι, που οι θεατές μας ακούνε, τα έχουν ακούσει όλα αυτά τα πράγματα, συνέχεια τηλεόραση αυτά τους λένε. Όχι, αλλά εγώ λέω τα αυτονόητα. Ναι, ναι. Δεν ανακάλυψα εγώ τον τροχό. Κάνω και εγώ την ουρανία, μόνο έτσι. Λίγο πιο... Δεν έχω ανακαλύψει εγώ τον τροχό. Αυτά τα οποία λέω είναι τα αυτονόητα. Αυτά που θα έπρεπε να λέει κάθε γιατρός και που κάθε γιατρός τα διδάχτηκε και υποτίθεται οφείλει να τα ξέρει. Ή τα ξέρει και τα αποσιωπά, ή τα έχει ξεχάσει, δεν με νοιάζει τι έχει κάνει. Πάντως δεν λέω καινούργια πράγματα ρηξικέλευτα. Λέω γνωστά πράγματα που θα πρέπει να τα λέει ο καθένας. Ναι. Εσύ σίγουρα πήγες στα ίδια πανεπιστήμια, στις ίδιες ιατρικές σχολές με όλους τους υπόλοιπους, έτσι. Δεν πήγες σε μια ιατρική σχολή που ήταν σε ένα νησάκι που δεν έχει φοιτήσει άλλος και λες άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτά που λες έχουν διδαχθεί και όλοι οι υπόλοιποι, φαντάζομαι. Θέλω να υποθέτω. Υποθέτω. Στατιστικές για τις παρενέργειες. Έχουμε ακούσει και εδώ πάρα πολλά. Άλλοι λένε ότι είναι πολλές, άλλοι λένε ότι είναι λίγες και κυρίως ας πάμε στην περικαρδίτιδα, μια που είναι η ειδικότητά σου. Κοιτάξτε, πριν πάμε στην περικαρδίτιδα, το θέμα με τις παρενέργειες είναι πολύ αμαρτωλό. Για να καταγραφούν οι παρενέργειες, πρέπει κάποιοι να συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες όταν τους αναφέρει κάτι ο ασθενής. Όταν πετάγονται όλοι και λένε αυτό δεν έχει καμία σχέση και δεν το καταγράφουν, από πού θα μαθευτούν οι παρενέργειες? Σωστά. Αν δεν υπάρχει καταγραφή, δεν υπάρχει και λόγος. Ναι. Για όλα τα φάρμακα που γνωρίζουμε κάποιες παρενέργειες, πώς τις γνωρίζουμε? Γιατί οι γιατροί συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες. Δίνεις ένα αντιπερτασικό σε έναν ασθενή και έρχεται και λέει μετά από λίγες μέρες: γιατρέ μου, έχει ξεκινήσει ένας βήχας επίμονος κάθε βράδυ, ξεροβήχο και δεν υποχωρεί με τίποτα. Αν ο γιατρός, ο καρδιολόγος πει: καλά, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Πήγαινε σε κανέναν οριλά να σου κοιτάξει το λαιμό ή σε κανέναν πνευμονολόγο, μπας και έχεις καμιά ίωση και δεν καταγράψει, πώς θα είχαμε μάθει ότι υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα αντιπερτασικών που έχει σαν παρενέργεια τον ξερόβηχα? Αφού λοιπόν το καταγράψανε πάρα πολύ και μαζεύτηκαν πάρα πολλές κίτρινες κάρτες και βρέθηκε ότι αυτή η συγκεκριμένη ομάδα αντιπερτασικών έχει ένα ποσοστό 4-5-6% των ασθενών που το πίνουν, οι οποίοι ξεροβήχουν, και αυτός ο ξερόβηχας δεν υποχωρεί με τίποτα, ούτε με σιρόπια ούτε με τίποτα, παρά μόνο αν κόψεις αυτό το αντιπερτασικό και πας σε άλλη ομάδα αντιπερτασικών. Πώς θα το είχαμε μάθει? Άρα θες να πεις ότι αφού δεν γίνεται τέτοιος έλεγχος, είτε δεν παίρνουμε τέτοιο feedback, έτσι, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν οι παρενέργειες που υπάρχουν είναι από αυτό ή δεν είναι από αυτό. Άρα δεν θα το μάθουμε και ποτέ. Άρα όλα καλά είναι. Ναι, ακριβώς. Και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που ο Έλληνας γιατρός, ο μέσος Έλληνας γιατρός, είναι τσακωμένος με την κίτρινη κάρτα. Δεν θέλει να ακούει. Δεν θέλει να συμπληρώνει καν κίτρινη κάρτα. Είναι απορίας άξιο. Καταρχάς είναι μια αγκαρία. Εντάξει, ή τη συμπληρώσει ή δεν τη συμπληρώσει, ίδια αμοιβή θα πάρει. Επομένως είναι μια αγκαρία. Είναι λοιπόν ο χαδερφισμός. Από την άλλη όμως τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Έχει γίνει και κάτι παραπάνω από αυτό. Έχει πέσει και μια φανατίλα πολιτική, όπως είπατε. Δεν θέλει ο άλλος να δεχτεί ότι είναι δυνατόν κάτι να ευθύνεται αυτό το εμβόλιο. Προσπαθεί δηλαδή η Ελλάδα να βγάλει αυτά τα σκευάσματα ότι είναι πιο αγνάκια από έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Ότι δεν έχουν καμία απολύτως παρενέργεια παρά μόνο θετικά. Και πετάγονται όλοι και λένε δεν σχετίζεται, δεν σχετίζεται, ενώ αγνοούν ότι δεν έχεις δικαίωμα να εκφραστείς αν σχετίζεται ή όχι. Έχεις υποχρέωση μόνο να καταγράφεις τι σου αναφέρει ο ασθενής. Ό,τι και αν σου φαίνεται παλαβό, θα το καταγράψεις. Θα στείλεις τις κίτρινες κάρτες, θα μαζευτούν οι κίτρινες κάρτες, θα μαζευτούν και οι κίτρινες κάρτες και από Ιταλία και από Γερμανία και από Πορτογαλία, από 160 τόσες χώρες και θα πάνε σε ένα συγκεκριμένο κέντρο στην Ουψάλα, στη Σουηδία. Θα μαζευτούν εκεί, όπου εκεί θα κάτσουν μαθηματικοί στατιστικολόγοι και γιατροί επιδημιολόγοι, θα εφαρμόσουν μαθηματικά μοντέλα και στατιστικές και θα δούνε εάν μία αναφερόμενη παρενέργεια σχετίζεται ή δεν σχετίζεται. Δεν θα αποφανθεί ο καθένας τυχάρπαστος και θα πει «Α, αυτό δεν σχετίζεται, δεν το αναφέρω». Με τι δικαίωμα δεν το αναφέρεις? Έχεις υποχρέωση να αναφέρεις ό,τι και αν πιστεύεις και δεν μας νοιάζει τι πιστεύεις. Δεν ενδιαφέρει κανέναν τι πιστεύεις. Μάλιστα. Να σου ρωτήσω κάτι. Να το ολοκληρώσω αυτό λίγο για τις κίτρινες κάρτες. Εγώ κόκκινη θα βγάζα κατευθείαν, αλλά τέλος πάντων. Τυχαίνει να είμαι αυτός ο οποίος πέρυσι τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι η Ελλάδα δεν συμπληρώνει κίτρινες κάρτες. Με ποιο τρόπο? Με μια απλή σύγκριση στις αναφορές που έχουν κάνει όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Vigilance. Ξέρετε, είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, όπως είναι ο δικός μας ΕΟΦ, αλλά για όλη την Ευρώπη, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει μια υπηρεσία που λέγεται Vigilance και είναι φαρμακοεπαγρύπνηση. Και εκεί πέρα όλες οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στέλνουν τις κίτρινες κάρτες τους. Τις αναφορές που έχουν δηλαδή. Σε αυτή την υπηρεσία λοιπόν δεν αναφέρει ο καθένας, αναφέρουν τα κράτη επισήμως τι έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Όταν λοιπόν έκατσα και έψαξα ένα-ένα αυτά τα 4 εμβόλια που είχαν έρθει στην Ελλάδα, και είδα τι αναφέρουν άλλες χώρες και τι αναφέρει η Ελλάδα, δεν ήξερες αν πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις. Γιατί? Γιατί? Διότι συγκρίνοντας για παράδειγμα με την Ολλανδία που εκείνη την εποχή τον Ιούνιο του 2021 ήμασταν σε παρόμοιο επίπεδο εμβολιασμού, γύρω στο 28% διπλοεμβολιασμένους είχε και η Ελλάδα και τόσους και η Ολλανδία, και είχαν κάνει και παρόμοιο αριθμό δόσεων στον πληθυσμό, δηλαδή για κάθε 1.000 κατοίκους είχαν η μία κάνει 720 δόσεις και άλλη 750, πολύ κοντά. Και βλέπω ότι, να μην σας αναφέρω ένα-ένα τα εμβόλια, αλλά και τα 4 μαζί, οι Ολλανδοί είχαν αναφέρει 80.000 παρενέργειες. Η Ελλάδα, έχοντας το 60% του πληθυσμού της Ολλανδίας, έπρεπε να είχε αναφέρει περίπου το 60% αυτών των παρενεργειών. Το 60% του 80.000 είναι 6.848, 48.000. Αντί για 48.000, η Ελλάδα έχει αναφέρει 3.400 κάτι, το οποίο είναι 14 φορές πιο κάτω από το αναμενόμενο. 1.400% πιο κάτω από αυτά που θα όφιλε να είχε αναφέρει η Ελλάδα αν κατέγραφε με τον ίδιο ρυθμό όπως η Ολλανδία. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Ολλανδία είναι 100% ορθή. Και αν τα εμβόλια τα κάνανε γιατροί. Γιατί στον γιατρό σου θα πας να πεις. Ενώ αφού δεν το κάνει γιατρό, πού θα πας να πεις την παρενέργεια? Την παρενέργεια τη λες σε οποιονδήποτε γιατρό, όχι σε αυτόν που την έκανε. Μπορεί να πας την άλλη μέρα και σε έναν άλλο γιατρό και να πεις: από χτες που έκανα το εμβόλιο, έχω εμφανίσει αυτό. Εκείνος οφείλει να γράψει κίτρινη κάρτα και να το αναφέρει στον ΕΟΦ. Η Ελλάδα λοιπόν είχε 14 φορές λιγότερες κίτρινες κάρτες από την Ολλανδία. Αυτά ήταν στοιχεία 19 Ιουνίου του 2021. Τα δημοσίευσα 23 Ιουνίου. Τα πήραν πολλοί, τα αναδημοσιεύσανε, κανάλια, έγινε ντόρος τότε κτλ. Και 6 μήνες μετά, το Δεκέμβριο, τον περασμένο Δεκέμβριο, πήγα να δω αν κάτι έχει αλλάξει μετά από τόση φασαρία που έγινε. Και πήρα τα νέα στοιχεία και ξανασύγκρινα τις ίδιες δύο χώρες. Πάλι ήμασταν 14 φορές κάτω από την Ολλανδία. Οι Ολλανδοί είχαν φτάσει από 80, είχαν φτάσει στις 180.000. Η Ελλάδα όφιλε να έχει γύρω στις 105 και είχε 7.700. Τίποτα. Κοροϊδία. Συνέχιζε λοιπόν το ίδιο παραμύθι. Η Ελλάδα δεν συμπληρώνει κίτρινες κάρτες. Και να πω και κάτι άλλο. Η σύγκριση δεν είναι με κάποιον που παίρνει άριστα 10. Οι Ολλανδοί δεν παίρνουν άριστα 10. Τυχαία ήταν η σύγκριση με τους Ολλανδούς. Τα συστήματα αυτά είναι παθητικά. Τι εννοούμε παθητικό σύστημα? Παθητικό σύστημα αναφοράς παρενεργειών είναι αυτό το οποίο κάθεται και περιμένει να πας εσύ να του αναφέρεις κάτι. Αλλιώς δεν καταγράφει τίποτα. Το ενεργητικό ποιο θα ήταν? Ένα ενεργητικό σύστημα παρακολούθηση ήταν: σε εμβολίασα σήμερα, σε παίρνω αύριο τηλέφωνο και ρωτάω πώς είσαι σήμερα, τι εμφάνισες, όλα καλά, ωραία. Σε ξαναπαίρνω μεθαύριο, πώς είσαι σήμερα, τι εμφάνισες, σε ξαναπαίρνω στη βδομάδα, στις 15 μέρες, στις 30 και για πολύ καιρό. Αυτό είναι ενεργητικό σύστημα. Δηλαδή, ψάχνω. Αυτά όμως είναι παθητικά. Δεν κάνουν τίποτα, κάθονται εκεί και περιμένουν πότε εσύ θα αναφέρεις. Αν δεν αναφέρεις, δεν καταγράφουν, δεν ερευνούν. Έχει βρεθεί λοιπόν από διάφορες μελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν, από μεγάλα πανεπιστήμια, ότι τα παθητικά συστήματα καταγραφής καταγράφουν μεταβίας γύρω στο 1% των αληθινών παρενεργειών. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εάν οι κίτρινες κάρτες που συμπλήρωσε η Ολλανδία είναι περίπου το 1% της πραγματικότητας και η Ελλάδα είναι 14 φορές πιο κάτω από το 1%, καταλαβαίνετε τι συμβαίνει στην Ελλάδα από παρενέργειες. Μάλιστα. Οι παρενέργειες έχουν κατηγοριοποιηθεί, δηλαδή η ιατρική κοινότητα ξέρει ότι υπάρχουν κάποιες παρενέργειες και βασικά είναι αυτή και αυτή. Την περιμένει, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για αυτές. Στατιστικά στοιχεία υπάρχουν και οι αναφορές που υπάρχουν και στην Ευρωπαϊκή Counter-Vigilance που αναφέραμε, αλλά και στο αμερικάνικο VIRES. Η αντίστοιχη υπηρεσία στις ΗΠΑ λέγεται VIRES. Ναι, μπορεί κάποιος να μπει σε ένα site να τα δει αυτά τα πράγματα. Ναι, μπορεί να μπει και να τα δει. Εάν δεν μπει και δεν τα δει, θα ξέρει μόνο τις 4-5 που έχουν αναγνωριστεί επισήμως ως παρενέργειες. Όπως είναι οι θρομβώσεις, μυοκαρδίτιδες, μυοκαρδιοπάθειες, έτσι, αυτοάνοσα νοσήματα τα οποία προκαλούν, δηλαδή αυτά τα χοντρικά ξέρει κανείς. Αν όμως μπει εκεί πέρα και τα ψάξει, θα δει δεκάδες άλλες παρενέργειες από όλα τα συστήματα. Και πώς να μην είναι από όλα τα συστήματα, αφού τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν εκπλήρωσαν τις υποσχέσεις να μείνουν εκεί στον τόπο της ένεσης, γιατί η υπόσχεση ήταν ότι αυτά τα κάνουμε στο δελτοειδή μη του ώμου, εκεί κάθεται η ουσία και από εκεί προκαλεί διέγερση του νοσοποιητικού. Αυτό όμως δεν επαληθεύτηκε. Μόνο το 25% μένει εκεί, τα 3/4 της ένεσης, το 75% μέσα στο πρώτο 24ωρο έχουν σκορπίσει σε όλο το σώμα μας και έχουν πάει σε όλα τα όργανα και τους ιστούς. Και μάλιστα, επειδή είναι και νανοτεχνολογία, μπορούν και περνάνε από ένα σωρό φραγμούς που δεν θα θέλαμε να περνάνε. Περνάνε τον αιματεγκεφαλικό φραγμό και μπαίνουν στον εγκέφαλο. Γιατί να θέλουμε να μπαίνουν στον εγκέφαλο? Περνάνε τον αιματοσπερματικό και μπαίνουν στα σπερματοφόρα σωληνάρια και μειώνουν τη σπερματογένεση. Είναι γνωστό αυτό το πρόβλημα της νανοτεχνολογίας από πολλά χρόνια και πριν από τα εμβόλια αυτά, γιατί αυτή η τεχνολογία είναι παλιά. Είναι 15-20 χρόνια πριν. Έχουμε μελέτες που λένε ότι μπαίνουν στα σπερματοφόρα σωληνάρια και μειώνει τη σπερματογένεση μέχρι και στήρωση στα πειραματόζωα. Από τη μια μου λες δηλαδή ότι τα κορίτσια πιθανώς να έχουν πρόβλημα γονιμότητας. Κάνει πολύ μεγάλη συγκέντρωση και στις οθήκες. Ναι, και τα αγόρια να έχουν λιγότερο δραστικά σπερματοζωά. Ακριβώς. Μα και στα πειραματόζωα φάνηκε τρομακτική συγκέντρωση στις οθήκες μέσα σε 24 ώρες. Αυτό θα το έλεγα με μία... Πολύ εξαπλουστευμένοι στο χωριό μου, στο καφενείο στα Σφαγιά, θα λέγανε ότι αυτό σημαίνει πηγαίνουμε για μείωση πληθυσμού. Μα έχουμε και 8χρονα, 9χρονα κορίτσια εμβολιασμένα που ξεκίνησε περίοδος. Έχουμε και αυτό, μάλιστα. Τι σε τρομάζει εσένα περισσότερο από όλη αυτή την ιστορία? Υπάρχει κάτι για το οποίο έχεις πεταχτεί το βράδυ στον ύπνο σου? Η εγκληματική αδιαφορία του μεγαλύτερου μέρους του ιατρικού σώματος. Εγκληματική. Ναι, αυτοί που θα έπρεπε πρώτα να αντιδράσουν και να σηκώσουν τη σημαία, είτε συμπλέουν παθητικά όπως το πλανκτόν στη θάλασσα που το πάει το ρεύμα όπου να είναι. Το πλανκτόν είναι αυτό που δεν κολυμπάει, το πάει όπου θέλει το ρεύμα και συμπλέει παθητικά, είτε τα σπρώχνουν με φανατισμό από μια πολιτική φανατήλα. Ναι. Εγώ βλέπω και κάτι άλλο. Βλέπω ένα κοινωνικό έλεγχο μαζών στο να πρέπει να επιδείξεις τα στοιχεία σου στην καρσόνα, στον καρσόνο, στον εισπράκτορα του σινεμά, να δείξεις την ταυτότητά σου, κάτι που πρέπει να το δείξεις μόνο στον αστυνομικό, έτσι, και σε κανένα εισαγγελέα, για να περάσεις, να μπεις σε ένα χώρο, να κοινωνικοποιηθείς και να μην δηλαδή ρατσιστικά πράγματα, οι καλοί και οι κακοί, αυτοί που το έκαναν και αυτοί που δεν το έκαναν, να συνηθίσεις την επίδειξη στοιχείων, σημαίνει έλεγχος και λοιπά, που πας και τι κάνεις. Οργουελικές καταστάσεις, οι οποίες όταν τις συζητάγαμε δεκαετία του 80 ήταν συνωμοσιολογικές και ότι αυτά δεν πρόκειται να συμβούν και αυτά είναι στη φαντασία των νοσηρών συγγραφέων. Όταν ζητάμε από τον Ιωδή να μας δώσει στοιχεία για τους θανάτους, ποιοι ήταν εμβολιασμένοι και με πόσες δόσεις ο καθένας, μας λέει αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Ναι. Το ότι δείχνει στο προσωπικό μου δεδομένο. Στον κάθε φουσκωτό έξω από ένα μπαρ μπορώ να τη δίνω τα προσωπικά μου δεδομένα. Να μου δώσει ο Ιωδή νούμερα που δεν είναι προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι ψέμα, έτσι. Προσωπικά δεδομένα είναι να πω ο Κωνσταντίνος Αρβανίτης έχει το τάδε. Αυτό είναι προσωπικό δεδομένο. Το να πω 715 ήταν διπλοεμβολιασμένοι, 316 μονοεμβολιασμένοι και τόσοι ανεμβολία. Αυτό δεν είναι προσωπικό δεδομένο κανενός. Ναι, και η τηλεόραση που το βγάζει έκανε τη δεύτερη δόση ο τάδε, έκανε την τρίτη δόση ο τάδε, έκανε αυτό. Δεν είναι προσωπικό δεδομένο, έχει καταργηθεί. Όπου μας συμφέρει, λέει, το Σύνταγμα είναι κουρελόχαρτο. Και οπότε... Ένα άλλο ψέμα το οποίο διαδίδουν οι αρχές για να μην δίνουν στοιχεία είναι ότι δεν κρατούν δεδομένα για την εμβολιαστική κατάσταση των θανόντων στην Ελλάδα, το οποίο είναι ψέμα. Από τη στιγμή που υπάρχει μητρό εμβολιασμών, με το ΆΜΚΑ, έτσι, και από τη στιγμή που κάποιος μόλις αναφερθεί ότι πέθανε, την άλλη μέρα το ΆΜΚΑ αδρανοποιείται, δεν έχεις παρά να κάνεις μια διασταύρωση σε ένα κομπιούτερ, ένα κουμπί είναι, ένα enter, μια διασταύρωση πόσα ΆΜΚΑ αδρανοποιήθηκαν φέτος. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση και μετά θα σου κάνω την κατακλείδα. Η τελευταία μου ερώτηση είναι απλοϊκή, αλλά όχι απλή. Η τελευταία μου ερώτηση λέει το εξής. Όχι τι θα έκανε, ότι έχεις κάνει εσύ είναι προσωπικό δεδομένο. Τι θα συμβούλευες έναν ασθενή σου να κάνει. Για ποιο πράγμα. Για τα θέματα, το πώς να αντιμετωπίσει πιθανά κρούσμα που θα έρχονται και λένε ήρθα σε επαφή με κρούσμα, βοήθεια. Πρέπει να κλειστώ μια εβδομάδα, σε κρούσμα. Να κλειστώ μέσα και δεύτερον, γιατρέ, να κάνω το εμβόλιο ή όχι. Όσοι έχουν ενωσήσει και με έχουν ενημερώσει, με έχουν πάρει τηλέφωνο κτλ., τους έχω δώσει οδηγίες ανάλογα με τον καθέναν την κατάστασή του, αν τον ξέρω, γνωρίζοντάς τον, την ηλικία του, έτσι, την κατάσταση υγείας του και όλα αυτά. Έχει πάρει και τις ανάλογες οδηγίες. Οφείλω να σας πω ότι σε αυτά τα 2 χρόνια δεν έχω ούτε ένα θάνατο. 2,5 χρόνια. Δεν μου έχει πεθάνει ούτε ένας από κορονοϊό. Έχω χάσει όμως 2 από εμβόλιο. Σε έχουν καλέσει σε κανάλι τηλεοπτικό ή δημοσιογραφικό σταθμό ή οτιδήποτε τέτοιο να τα πεις και να κάνεις αυτή την κουβέντα έτσι όπως την κάναμε εμείς. Ήρεμα, χωρίς φανατισμούς, χωρίς ακρότητες και χωρίς συνωμοσιολογικές καταστάσεις. Μόνο με στοιχεία. Σε έχουν καλέσει. Αυτοί που ταΐστηκαν από τη λίστα πέτσα ταΐστηκαν για να βγάζουν εμένα ή ταΐστηκαν για να μην με βγάλουν. Οτιδήποτε. Σε έχουν πάρει ένα τηλέφωνο και σου είπανε γιατρέ, καρδιολόγο, είσαι στο κέντρο εδώ, μέσα στο κέντρο στο Χαλάνδρι, ποιο κέντρο δεν γίνεται, στην Αθήνα, 5 εκατομμύρια πληθυσμός γύρω-γύρω, θα έχεις και την εικόνα. Ναι, έλα, να ναι. Ναι, με έχουν πάρει από 2 μεγάλα κανάλια πανελλαδικής εμβέλειας στο παρελθόν και μου είπαν θέλουμε να σας βγάλουμε για συνέντευξη. Και είπα εντάξει. Και μετά άρχισαν να μου κάνουν κάποιες ερωτήσεις από το τηλέφωνο, όπως εσείς. Πριν σε βγάλουν. Ναι, τι πιστεύετε για τι πιστεύετε για το άλλο, τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό, για να καταλάβουν τι θα πω την επόμενη μέρα. Και στο πρώτο που με πήρε, όταν του είπα, του απαντούσα, μου λέει καλά θα σας ειδοποιήσουμε. Και δεν με ειδοποίησαν ποτέ. Το δεύτερο κανάλι, ενώ με ρώταγε τι πιστεύω στο Α ή στο Β, την ώρα που απαντούσα μου το κλείσανε. Μου κλείσανε ενώ μιλούσα ακόμα. Άρα δεν υπήρχε συνέχεια. Ναι. Ούτε στοιχειών της ευγένεια. Εξακολουθώ να λέω ότι αυτό είναι φασισμός. Το να βουλώνεις φασισμός κυρίως του είδους. Το να βουλώνεις το στόμα σε έναν επιστήμονα. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Μια ζωή περιμένω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι. Φεύγεις και εγώ πεθαίνω. Φεύγεις, φεύγεις, φεύγεις και χάνομαι, μια ζωή περιμένω. Ξανά για αγάπη να δακρύσω. Τώρα φεύγεις και τι είχες πει. Μου ζητάς να λησπονήσω. Και η κατακλείδα μου. Το κρούσμα είναι ασθενής. Ναι, και εδώ είναι μια άλλη προσπάθεια. Είδαμε, είναι 500 κρούσματα. Και μια άλλη προσπάθεια αλλαγή. 2.500 κρούσματα. Και τρελαίνε το άλλο. Σου λέει κυκλοφορούν ανάμεσά μου 2.500 άρρωστοι άνθρωποι, ετοιμοθάνατοι, πέφτουν κάτω που να είναι. Όχι. Κρούσμα, εμείς στην ιατρική ξέρουμε αυτόν ο οποίος νοσεί. Εδώ τα τελευταία 2,5 χρόνια αρχίζουν και λένε κρούσμα κάποιον ο οποίος βγαίνει θετικός σε ένα τεστ, το οποίο τεστ δεν είναι διαγνωστικό. Δεν σημαίνει και τίποτα. Και μάλιστα με συγκριτικές μελέτες που έχουν γίνει για αυτό το τεστ, ξέρουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των θετικών που βγάζει είναι ψευδοστατικά. Γίνεται σκόπιμα υπερενισχυμένα με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να βγάζει όσο γίνεται περισσότερα θετικά χωρίς να είναι καν. Έχουμε φτάσει λοιπόν στα 100 θετικά PCR, τα 3 να είναι αληθινά θετικά, και τα 95 να είναι ψεύτικα. Α, τα 97. Για τέτοιο βαθμό μιλάμε. Τέτοια... Και παραπάνω. Και παραπάνω. Κοιτάξτε, υπάρχουν μελέτες ξένες, δημοσιευμένες, έγκυρες, οι οποίες απέδειξαν ότι όταν ξεπερνάς τους 25 κύκλους διπλασιασμού, το 97% των τεστ θετικών είναι ψευδός θετικά. Και εδώ το κάνανε σε 40, 42, 44 κύκλους το ξεκίνημα. Δηλαδή σε βγάζαν θετικό και στα καλά καθούμενα. Εάν τη στήσεις σε μια γωνία και σταματάς τον κόσμο εν είδη αλκοτέστ, όποιος περνάει να του παίρνεις, χωρίς να έχει τίποτα, χωρίς να έχει συμπτώματα, χωρίς να έχει έρθει σε επαφή, και πιάσεις 100 ανθρώπους, θα σου βγάλει 95 θετικούς. Επίσης, μάθαμε ότι θετικοποιείται και με γρίπες, και με συνάχια, και με άλλες ιώσεις, και με μικρόβια, και με τίποτα. Τίποτα να μην έχεις από όλα αυτά. Πάλι θετικοποιείται. Δεν είναι διαγνωστικό του κορονοϊού. Είναι διαγνωστικό ότι κάτι τρέχει, αλλά όταν το κάνεις υπερενισχυμένα και τίποτα να μην τρέχει, πάλι θετικό βγαίνει. Μάλιστα. Δηλαδή τα καταρρύψαμε όλα. Δηλαδή τελικά υπάρχει κάτι ή δεν υπάρχει κάτι, πολύ κακό για το τίποτα, ή βρήκαμε κάτι να ασχολιόμαστε. Υπάρχει, αλλά όταν το υπερεξογκώνεις. Δουλειά δεν είχαμε και δουλειά βρήκαμε. Δηλαδή, ακριβώς. Όταν το υπερεξογκώνεις, ξέρετε, εσείς έχετε κάμερα. Μα πάτε την κάμερα πολύ κοντά στο πρόσωπο της γάτας, μπορείτε μετά να λέτε στον κόσμο: βρήκα μια τίγρη. Έτσι, όταν το ζουμάρεις, το υπερεξογκώσεις πάρα πολύ και το προβάλλεις στον κόσμο υπερεξογκωμένο και από το πρωί στο βράδυ του κάνεις πλύση εγκεφάλου, θα τον πείσεις ότι αυτό εκεί το ελουροειδές είναι τίγρη, ενώ ήταν ένα γατάκι μιας εβδομάδας. Μάλιστα. Θες να πεις κάτι που δεν σε ρώτησα, μας ξέφυγε κάτι? Όχι, ταύτα είχα να είπω και γραφήν και ανάγνωση γνωρίζω. Μάλιστα. Ο όρκος του Ιπποκράτη ισχύει? Ορίστε. Ισχύει ο όρκος του Ιπποκράτη? Τον έχετε δώσει, έχετε ορκιστεί σε αυτόν, δεν έχετε ορκιστεί κλπ. Ο όρκος του Ιπποκράτη. Κοιτάξτε. Όταν λέει για το ωφελήν, δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Ναι. Μερικά πράγματα τα οποία περιέχει ο όρκος του Ιπποκράτη σήμερα είναι μη εφαρμόσιμα. Αφορούσαν την εποχή που βγήκε ο όρκος. Έτσι, το ότι αν θα πάω σε ένα χώρο να εξετάσω κάποιον, δεν θα έρθω σε επαφή με τους δούλους του σπιτιού ή με τους αφέντες κτλ. Είναι μερικά τα οποία δεν έχουν σχέση με τη σημερινή εποχή. Αλλά κάποια άλλα έχουν μεγάλη σχέση. Όπως το ωφελέιν ή μη βλάπτην που πήγατε να πείτε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Στην πραγματικότητα, όταν δίνουμε στην ορκομοσία, ορκιζόμαστε στην ίδια αίθουσα στα προπύλαια, εδώ τουλάχιστον στην Αθήνα που τελείωσα εγώ, ήμασταν μέσα και φιλόλογοι και χημικοί και γιατροί και νομικοί κτλ. Και δώσαμε έναν όρκο αυτόν που δίνουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Στους απόφοιτους όμως της ιατρικής μοιράζεται σε χαρτί και ο όρκος του Ιπποκράτη διανέμεται και μερικοί έχουν την ψευδέστηση ότι δώσαν και αυτόν τον όρκο. Δεν τον έδωσαν. Τους διανεμήθηκε τιμή σε ένεκεν έτσι και θυματικά. Άρα δεν είναι επίορκοι. Όχι, δεν είναι εκεί το θέμα. Είσαι επίορκος σε πολλά άλλα θέματα, μα θες να είσαι. Αλλά. Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί πιστεύουν, ίσως πεισμένοι και από τις ταινίες του Φόσκολου, ότι ο όρκος του Ιπποκράτη περιέχει μέσα όλα τα καλά του κόσμου. Περιέχει πολλά, πάρα πολλά σωστά, αλλά δεν τον δίνουμε. Κάθε τι κρίνεται στην εποχή του. Έτσι και όχι τώρα. Αν και θα έπρεπε να προσπαθήσουμε όλοι οι Έλληνες, οι πολιτείες, οι κυβερνήσεις, οι επιστήμονες, οι γιατροί, να προσπαθήσουμε όλοι να πετύχουμε το ότι όποιος γιατρός, σε όποιο σημείο του πλανήτη ορκιστεί, η πρώτη του επίσκεψη να είναι στην ΚΟ, στο ιατρείο του Ιπποκράτη, κάτω από τον Πλάτανο, να δώσει τον όρκο. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, γιατρέ μου, καρδιολόγια μου, σε ευχαριστώ, μου φτιάξες την καρδιά. Περιβόλη. Μάλλον μου την έκανες περιβόλη. Κοίταξε όμως τι λέμε, έτσι. Μου έκανες την καρδιά περιβόλη. Δηλαδή, τι του λες για να έχεις καλή καρδιά, πήγαινε σε ένα περιβόλη, ασχολήσου με τη γη εκεί πέρα, και δεν θα έχει πρόβλημα η καρδούλα σου. Σε ευχαριστώ πολύ. Νομίζω θα προκαλέσει αντιδράσεις αυτή η συζήτησή μας. Θα τις μαζέψω και θα σου ξανάρθω εδώ πέρα να τις ξανασυζητήσουμε. Έτσι. Το εκλαμβάνω σε απειλή και τη δέχομαι. Στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, έχει προσθεθεί μία ακόμα σκεπτόμενη ιατρός, η φίλη μου Ιφιγένεια Δανοπούλου, δερματολόγος. Γεια σου Ιφιγένεια. Γεια σου. Άκουσες περίπου τι λέγαμε εδώ με το φίλο τον Κωνσταντίνο. Πάρα πολλά και πολύ ωραία. Ναι. Η δική σου άποψη πάνω σε όλο αυτό το κοινωνικό, γιατί εγώ το ονόμασα φαινόμενο, το κοινωνικό φαινόμενο ποια είναι, έτσι, τι εντύπωση έχεις? Καταρχήν εδώ υπάρχει δογματισμός και το άσπρο το λέμε μαύρο πια. Δηλαδή τόσο ψέμα δεν θυμάμαι στη ζωή μου να έχω ξανακούσει όσο αυτήν την περίοδο του κορονοϊού. Ψέμα από ποιους? Από κυβερνώντες, από ιατρούς, από επιστήμονες? Από τους ηθήνοντες γενικώς. Όχι από όλους τους γιατρούς, αλλά από αυτούς που αποφασίζουν, που βγαίνουν στις τηλεοράσεις. Από... Το άσπρο μαύρο, δηλαδή αλλαγή με δεδομένα. Δηλαδή, κοίταξε Γιώργο, όταν η επιστήμη γίνει δόγμα, δεν είναι επιστήμη. Εδώ όλα είναι δόγματα. Αυτό που είπε και ο Κωνσταντίνος, δηλαδή χωρίς τεκμήρια, λέμε αυτό είναι έτσι γιατί είναι έτσι. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι τεκμηριωμένα αυτά τα οποία λέγονται. Καθόλου. Μας είπανε στην αρχή ότι αν κάνετε το εμβόλιο, δεν θα κολλάτε. Ο προορισμός του εμβολίου είναι να μην αρρωστήσεις. Και να μην το μεταφέρεις στους άλλους βασικά. Εδώ και αρρωσταίνουμε και το μεταφέρουμε στους άλλους. Εξίσου, όπως έχει αποδειχθεί. Το Δεκέμβριο στο Lancet, δημοσιεύτηκε άρθρο, είχαμε, αν θυμάσαι τότε, είχαμε και τη μετάλλαξη Δέλτα και τη μετάλλαξη Όμικρον. Η μισή από 8.000 και κάτι είχαν τη μετάλλαξη Δέλτα, η άλλη μισή τη μετάλλαξη Όμικρον. Και βρήκαν ότι το ίδιο ακριβώς υλικό φορτίο στις οικογένειες είχαν οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολιαστοί. Δεν υπήρχε καμία διαφορά. Άρα μεταδίδουν εξίσου. Και απορείς και λες, ο κόσμος δεν τα ακούει αυτά. Έχει πάθει κάτι ο εγκέφαλός τους, έχει πάθει διάσηση. Τι συμβαίνει? Όχι, δεν τα ακούει ο κόσμος γιατί δεν μεταδόθηκε αυτό. Το βλέπει. Το ξέρει τι κολλάνε. Το βλέπει στην Ποιος δεν το ξέρει, κάτι. Στάσου, εσύ δεν ξέρεις εμβολιασμένους που κολλήσανε? Βεβαίως. Κολλάνε. Εξίσου. Λοιπόν, το Lancet τους λέει εξίσου εμβολιασμένοι. Μετά, το εμβόλιο δεν έχει επικαιροποιηθεί. Αν θυμάσαι, όταν κάναμε το εμβόλιο της γρίπης, λέγαμε θα το κάνετε κάθε Οκτώβριο. Οκτώβριο, πρόσεξε, έχει σημασία. Θα το κάνετε κάθε Οκτώβριο, γιατί πρέπει να επικαιροποιηθεί. Οι αυτοί οι RNA μεταλλάσσονται πιο γρήγορα. Είναι σαν να κυνηγάει η γάτα την ουρά της, δηλαδή. Δεν κάνεις ανοσία γέλης ποτέ. Αυτό το είπατε ήδη. Τι γίνεται τώρα? Επειδή έχουν γίνει αρκετές πια μεταλλάξεις, το εμβόλιο αυτό έχει γίνει για την πρώτη, όχι μετάλλαξη, τον πρώτο ιό της Γιουχάν, και όσο αλλάζει ο ιός, τόσο και δεν τον πιάνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής παράδοξο. Όταν υπερίσχυσε η Όμικρον, είχαμε περισσότερους να νοσούν από την Όμικρον, εμβολιασμένους και τριπλοεμβολιασμένους, από ότι ανεμβολίαστους. Και αυτό καταγράφηκε στη Δανία, στην υπηρεσία που κάνει τις στατιστικές και ερευνά τις λοιμώξεις. Είναι επίσημα κρατικά στοιχεία, δεν τα λέω εγώ. Ναι, προφανώς. Πάμε όμως σε ένα θέμα το οποίο έχει και μια βαθιά κοινωνική σύψη και πολιτική σύψη, στην υποχρεωτικότητα. Η υποχρεωτικότητα καταρχήν είναι αντισυνταγματική. Είναι και αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, ένας βιασμός κατά κάποιο τρόπο στο ανθρώπινο σώμα, δηλαδή μου κάνεις κάτι που δεν το θέλω. Εδώ έχει παραγίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προχθές έτυχε να μιλήσω με Ελληνίδα φίλη μου που ζει στην Ελβετία και μου είπε ότι ακόμη και την ώρα που έρχεται να σου κάνει η νοσηλεύτρια την ένεση, σου λέει μήπως τελευταία στιγμή το σκέφτεστε και δεν θέλετε ή μήπως θέλετε να το σκεφτείτε παραπάνω. Στη Γερμανία υπάρχει, είσαι γερμανομαθής, υπάρχει ένα φύλλο συνένεσης, λέγεται Aufklärungsblatt, και το συμπληρώνει ο ασθενής, το όνομά του, όλα αυτά, και πρέπει να το διαβάσει καλά, γράφει κάποιες παρενέργειες, βέβαια δεν τα λέει όλα, και μετά τον ενημερώνει για κάτι τουλάχιστον. Ρωτάει το γιατρό αν έχει κάποιες απορίες και του λέει ο γιατρός, αυτά είναι που ρωτάς, θέλεις ή δεν θέλεις, και λέει δεν θέλω, υπογράφει και φεύγει, θέλω και πάλι υπογράφει. Εδώ υπάρχει πουθενά η υποχρεωτικότητα, νομίζω, στην Αυστρία που την ήρε κιόλας. Στην Αυστρία το πρότειναν, έγιναν πάρα πολλές διαδηλώσεις που δεν τις παρουσιάζαν εδώ, όπως και στον Καναδά έγινε χαμός και σε άλλες χώρες. Και αποτέλεσμα ήταν ότι το πήρανε πίσω. Ναι. Ακόμη και στη ΣΥΠΑ, ο πρόεδρος Biden ζήτησε να γίνει υποχρεωτικός εμβολιασμός για την δική του προσωπική φρουρά. Είναι και κάποια ηλικία τώρα, τι να λέμε. Και Και φαγιαγωγή. Είπε και το ανώτατο δικαστήριο, όχι, λυπούμαστε, δεν γίνεται. Του έκανε αγωγή και την κέρδισε. Δεν έγινε τελικά υποχρεωτικότητα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και μάλιστα... Και για ένα μάλιστα σκεύασμα, συγγνώμη που σε διακόψω, που είναι πειραματικό και γράφει μέσα η άδεια ότι είναι προσωρινή. Για 2 μόνον δόσεις, προσωρινή, και μετά από 6 μήνες πάλι πήρε προσωρινή άδεια για να κριθεί. Το 2023 και η ίδια η εταιρεία προς τους μετόχους της υπάρχουν και κέρδη και μέτοχοι. Δεν είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει εμάς αν παραλύσουμε, αν πεθάνουμε, αλλά τους μετόχους πρέπει να τους δώσει γερή αποζημίωση και έκανε έκθεση φέτος όπου και λέει δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλεια των σκευασμάτων ούτε για την αποτελεσματικότητά τους και ενδέχεται μάλλον το 23 να μην πάρουμε μόνιμη άδεια. Οπότε μπορεί να χάσουμε κέρδη, οπότε να είστε προετοιμασμένοι να πέσει μετοχή. Εν τω μεταξύ έχουν βγει και τα απόρριτα έγγραφα της εταιρείας που δεν διαφέρουν. Όλες αυτές οι εταιρείες, όλα αυτά τα 4 εμβόλια την ίδια δουλειά κάνουν. Αυτά που κυκλοφορούν εδώ. Και οι παρενέργειες είναι απίστευτα μεγάλες σε αριθμό. Δηλαδή, να μιλάμε τώρα σε 2,5 μήνες από τότε που πρώτο χορηγήθηκε το εμβόλιο, στην πρώτη έκθεση που κάνει προς το FDA, ήδη καταγράφονται οι μυοκαρδίτιδες που αποσιωπήθηκαν, αποβολές στις γυναίκες που είναι απορίας άξιο πώς κάνουνε αυτό το εμβόλιο σε όλους τους μήνες της εγκυμοσύνης. Ήδη είπε ο Κωνσταντίνος για τις οθήκες και για τα σπερματοζάρια. Εγώ ξέρω από την ιατρική ότι ελάχιστα φάρμακα γίνονται στο πρώτο τρίμηνο. Ελάχιστα. Μόνο 2 αντιβιωτικά. Και γύρω στα 10. Στους 3 πρώτους μήνες είναι οι μήνες της οργανογένεσης και δεν κάνει σχεδόν κανένα φάρμακο. Και εδώ εμβολιάζουν αβέρτα τις έγκυες γυναίκες. Και με προτροπή των ιατρών τους. Ναι. Τους έχουμε δει να βγαίνουν στην τηλεόραση και να λένε... Και ο κόσμος έχει και λίγο προβατοποιηθεί πλέον. Και ακούει ό,τι του λέει τηλεόραση. Λίγο προβατοποιηθεί. Το λέω λιγάκι ευγενικά. Λοιπόν, και μάλιστα δεν έχει γίνει υποχρεωτικότητα ούτε σε φιλοναζιστικά κράτη, όπως είναι η Αυστρία και η Γερμανία. Ειδικά στη Γερμανία καθόλου. Έτσι, που ακόμα είναι... Βέβαια, παγκοσμίως υπάρχει προπαγάνδα, παγκοσμίως αποσιωπούν τα φάρμακα, αυτό γίνεται, αλλά είναι καλό ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων που εμείς ο καθένας για τον εαυτό του αντιστέκεται και αυτό δεν γίνεται. Ο καθένας γίνεται πρωθυπουργός μόνος του, ας πούμε. Υπάρχουν 17.000 γιατροί από όλο τον κόσμο που έχουν συνασπιστεί και αντιπροσωπεύουν πολύ περισσότερους ο καθένας από αυτούς και είναι κορυφαίοι άνθρωποι όπως ο Ρόμπερτ Μαλών, ο οποίος δεν είναι οποιοδήποτε. Ο Ρόμπερτ Μαλών είναι αυτός που εφεύρε την τεχνική RNA. Και λέει ότι πρόκειται για υγειονομικό εφιάλτη. Και βγαίνουν και λένε ότι πρέπει άμεσα να διακοπούν. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα τι να πω. Τι να πεις εμένα, τι να πεις στους συναδέλφους σας, στους γιατρούς. Τα λέω, δεν μιλάς με γιατρούς, φίλους σου κλπ. Τι σου λένε, τι τους ρώτησες για τα λέτε αυτά. Μερικοί είναι όπως είμαστε εμείς. Ναι. Άλλοι... Σκεπτόμενοι θέλω να πω, γιατί ούτε αρνητές είμαστε, να το πούμε αυτό, ούτε συνωμοσιολόγοι. Άλλοι ενημερώνονται μόνο από τα μίντια, όπως είπε ο Κωνσταντίνος, ή διαβάζουν κάποια περιοδικά συστημικά που αφορούν την ειδικότητά τους. Ξέρω έναν καρδιολόγο, δεν θέλω τώρα να πω όνομα, νομίζω ξέρεις για ποιον μιλάω. Που συνέστησε και σε μια φίλη μου, μην τυχόν και δεν το κάνει, το έκανε και ο ίδιος. Αλλά αυτός ασχολείται με κάποια θέματα της καρδιολογίας. Πέραν αυτού, για το εμβόλιο, νομίζω ότι ξέρει αυτά που ακούει και που κάνει το κόμμα του. Τι να πω κι εγώ. Ναι, αυτό λέγεται επιστήμη. Για μένα όχι. Όχι, για σένα όχι. Μάλιστα. Πες μου λοιπόν κάτι. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος έχει χάσει την κριτική σκέψη. Και αυτό έχει γίνει. Ίσως και παγκοσμίως, αλλά σε εμάς έχει παραγίνει. Γι' αυτό μίλησα από την αρχή της κουβέντας για κοινωνικό φαινόμενο. Ναι. Δεν είναι πολιτικό το φαινόμενο. Ναι, δεν είναι και πολιτικό. Το αλλά εντάξει, δηλαδή. Όχι, η πολιτική κοινωνικά, βρίσκει έδαφος. Λοιπόν, νομίζω ότι σε εμάς είναι υπερβολικά πολύ αυτό και η προπαγάνδα είναι πάρα πολύ μεγάλη εδώ. Και στο Ισραήλ έγινε αυτό, αλλά στο Ισραήλ ήδη από το Φεβρουάριο. Επειδή στις 3 πρώτες εβδομάδες όσα κρούσματα είχαν το 2021, το σύνολο, είχαν μόνο τις τρεις πρώτες εβδομάδες του 22 και είπανε δεν έχει νόημα να έχουν πάσο αυτοί και να παίρνουν το ελεύθερο, γιατί πιο πολύ κακό κάνουν, νομίζουν ότι έχουν προστασία και τριπλοεμβολιασμένοι και δεν έχουν για την όμικρον. Στην όμικρον δεν κάνει τίποτα. Και απάνω στην όμικρον βρήκαν εδώ να κάνουν την υποχρεωτικότητα για τους άνω των 60. Και είναι άνθρωποι συνταξιούχοι που πήγανε και κάνανε το εμβόλιο γιατί δεν τους έφτανε η σύνταξη. Είναι ντροπή δηλαδή αυτό. Ναι, σύντο πρόστιμο, ναι. Αλλά και κανείς δεν του ζήτησε χαρτί υγείας. Δηλαδή ένα εγώ προσωπικά σε ό,τι καταστήματα πήγαινα δεν έκανα rapid test. Τους έλεγαν φέρετε μου τα εμπορεύματα κανονικά, έξω. Δεν κανονικά. Έδειξα ποτέ σε κανέναν rapid test. Άμα θέλει ο άλλος αντιστέκεται. Το κάνει. Έχει χάσει την κριτική σκέψη ο κόσμος και ειδικά οι Έλληνες. Από τα μνημόνια και μετά, στην αρχή είπαμε το δόγμα του σοκ, έτσι, ότι όταν πάθεις ένα σοκ, στην ιατρική το λέμε καταπληξία, δεν θυμάσαι τίποτα. Δεν επανέρχεσαι. Όχι, επανέρχεσαι, μια χαρά. Καλά. Αλλά όταν ξυπνήσεις, ναι. Όχι, από το σοκ λέω τώρα, παθαίνεις ένα τροχαίο. Ερχόντουσαν στα νοσοκομεία που ήμουν σε εφημερία, από τροχαίο. Πώς έγινε το ατύχημα, δεν ξέρω τίποτα. Εκείνη την ώρα διάζει το μυαλό, όπως με το ηλεκτροσοκ. Αλλά αυτό, όπως λέει και ο κόσμος, δεν μπορεί να κρατήσει πολύ. Το σοκ κρατάει για λίγο, μετά παθαίνεις άλλο. Αλλά υπάρχει και ένα χρόνιο στρες. Δηλαδή είμαστε συνέχεια έτσι όπως βομβαρδίζουν οι ειδήσεις. Τα λεφτά δεν μας φτάνουν. Τα δάνεια δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Υπάρχει ένα χρόνιο στρες εδώ και 10 χρόνια. Δηλαδή τον βρήκε τον Έλληνα καταπονημένο. Η COVID. Ναι. Αλλά, υπάρχει μια γλώσσα ελληνική που δεν τη μιλάει, δεν ξέρει να τη γράψει. Υπάρχει μια παιδεία που δεν έχει πάρει. Έχει κριτική σκέψη. Θέλει συνειδημό. Θέλει αυτό που λέμε το βλέμμα, που έχει χάσει το βλέμμα. Αυτό το θυμάμαι από μια ταινία του Αγγελόπουλου, έτσι μόνο αυτό το πράγμα. Που πάει κάποιο που έρχεται από το εξωτερικό στη Δήλο, που η Δήλος είναι ένα πολύ συμβολικό νησί με πολλή ιστορία, να βγάλει μια φωτογραφία, αλλά το φιλμ είναι μαύρο, δεν βλέπει τίποτα. Γιατί έχει χάσει το βλέμμα. Πες μου κάτι. Ο Σωκράτης είπε ότι η λέξη άνθρωπος δεν είναι από το κοιτάω απάνω, αν κοιτάς συνέχεια πάνω θα πέσεις, θα σπάσεις τα μούτρα. Δεν είναι από το αναθρόσκουλο, είναι αναθρώ αόποπα. Καταλαβαίνω αυτά που βλέπω. Άλλο κοιτάζω και άλλο βλέπω. Γιατί τη χάσαμε την κριτική σκέψη. Και άλλο επίσταμε. Έτσι που σημαίνει επιστήμη. Αυτός λέει, έχει χάσει την επαφή του με τη γλώσσα, έχει χάσει την επαφή του με τη διατροφή μας του. Μας κάνανε και έτσι. Ξεχάσαμε τα κολοκυθάκια της γιαγιάς από το μπαξεράκι. Εγώ βλέπω τα βιβλία του γυμνασίου και του λυκείου. Είναι αποσπασματική ιστορία. Δεν μπορείς να τη μάθεις έτσι όπως είναι, όπως διδάσκεται. Και είναι και η περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είναι και η αλωτρίωση, είναι και αυτά που βλέπουν. Όλα μαζί είναι ένα πακέτο που είναι σαβό. Εκρηκτικό μείγμα. Μέσα ή έξω. Τι εννοείς? Σε μια, ας το πούμε, επιδημία, πανδημία. Τι θα έλεγες ένα... για ορισμένα πολύ άρρωστα άτομα, για λίγο διάστημα, μπορεί να κάτσουν μέσα. Οι άλλοι δεν έχουν κανένα λόγο να κάτσουν. Αυτό λέω, δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένας διαχωρισμός. Εσύ τι πιστεύεις, ότι όταν μπεις σε μια αίθουσα με κόσμο, κινδυνεύεις σε ένα σανσέρ που έχουν μπει κι άλλοι και να μπει μέσα? Εγώ το αποφεύγω, πάω με τα πόδια. Ναι, γιατί δεν αυτός είναι ο ιός, δηλαδή, πόσα χρόνια ζει δηλαδή, έξω από το σώμα, δηλαδή αν μπορούσε να σας έρθει που θυμάται. Δεν το ξέρω, μπορεί να μπει και επειδή εμείς κάνανε κάτι μαστορέματα στην πολυκατοικία και μπαινοβγαίνανε στα σανσέρ, λέω καλό μου κάνει, κάνω λίγο ποδαράδα. Δεύτερος όροφος είναι. Όχι, άλλο ρωτάω. Μπήκε ένας που είχε έναν ιό. Πόσα χρόνια ζει αυτός ο ιός πια μες στο ασανσέρ? Χρόνια. Διαλύεται. Καταρχήν το υλικό φορτίο. Το υλικό φορτίο έχει σημασία. Δεν είναι μόνο ο ιός. Μένει στο σασέρ, εβδομάδες μένει στο σασέρ, μέρες μένει. Πόσο μένει? Αλλά εγώ το λέω. Πόσο μένει, βρε πουλάκι μου, Χριστό? Γιώργο, το λέω για να διακρίνω τους κλειστούς χώρους. Πόσο ζει ένας ιός μόνος του επάνω σε ένα μάρμαρο, σε ένα σίδερο? Ο ιός είναι σαν ένα παράσιτο. Δηλαδή, χωρίς ξενιστή δεν έχεις ιό. Γι' αυτό και μεταλλάσσεται. Χωρίς τον άνθρωπο πεθαίνει ο ιός. Δεν ζει. Δεν μπορεί. Θέλει να δεν πολλαπλασιάζεται. Αυτό θέλω να σου πω. Μα δεν μεταδίδεται, το ξέρει πια και ο κόσμος. Ούτε με τα χερούλια, ούτε με τον αέρα. Δεν μπαίνει στο ασανσέρ. Το ασανσέρ έχει και αέρα μέσα και μπορεί να μπει και τώρα κάποιο που να έχει. Λέμε τώρα στα πολυκαταστήματα. Τέλος πάντων, εντάξει. Γιατί άστα πολυκαταστήματα έχω δει μόνο του Παύλο Νάνο στην παραλία και να χωράει μάσκα. Καλά, μιλάμε για τρέλα τώρα. Εδώ μιλάμε για ψυχοπάθεια. Μόνο του στο μηχανάκι και να φοράει μάσκα. Μόνο όταν πατάει στον δρόμο κάτω από 40 δέντρα και να φοράει μάσκα. Στην παραλία δεν έχει δει. Εγώ δεν ξέρω. Αυτό δεν το έχει δει. Αυτό τι είναι, αυτό είναι κοινωνικό φαινόμενο. Αυτό είναι αρρώστια πια. Αυτό είναι αρρώστια πια. Έχουμε μια άλλη αρρώστια. Αυτό λέω ότι εμένα αυτό με ανησυχεί πάρα πολύ. Γιατί είπα Κωνσταντίνο, στενοχωριέμαι για του γιατρού. Εγώ στενοχωριέμαι και για τον κόσμο πια. Πόσο ακόμα. Πόσο ακόμα. Μάλιστα. Έχεις κάτι άλλο να μου πεις, να μου προσθέσεις, γιατί... Να μην φοβάται ο κόσμος. Όχι να μην φοβάται μάλλον, να μην το τρομοκρατείτε. Ο φόβος χρειάζεται. Το απάβγασμα του ορφικού ύμνου των κορυβάντων. Να μην φοβάστε. Καλά, τώρα έχουμε εδώ τον... Να μην φοβάστε. Πάψτε επιτέλους να φοβάστε. Έτσι. Το απάβγασμα... Αυτό είναι που θέλω να πω. Τίποτα άλλο. Ο φόβος κάνει τον άνθρωπο φοβικό και ο φοβικός μετά τι είναι? Άρρωστα. Τίποτα. Αυτοινοποιημένος, τρομοκρατημένος και υποχείριος ακριβώς. Να δεχθεί οτιδήποτε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Ιφιγένεια μου, για αυτά. Να σε καλά. Με τα χεράκια σου έφτιαξες τέτοια σπανακόπιτα. Αδύνατον. Και τυρόπιτα, κρεατόπιτα, μπουγάτσα. Μην τρελαθούμε. Είστε η μαμά σου? Όχι. Η θεία σου? Όχι. Η κουμπάρα σου? Ο Σαρόγλου ήρθε. Σαρόγλου, χωριάτικη πίτα Θεσσαλονίκης με φύλλο ανοιγμένο στο χέρι. Από την κατάψυξη στο φούρνο. Σαρόγλου, βάζει ποιότητα και νοστιμιά, βάζεται μόνο το ψήσιμο. Σαρόγλου, πίτες άλλης εποχής. Στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ.